Αλλά κατάλαβες τι κάνουνε. Ναι. Πάνε σήμερα τώρα και κάνουνε τώρα ποινικές διώξεις για σχάτη προδοσία για να προσανατολίσουν την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινή γνώμη από τη μεγάλη νίκη του Ιράν. Δεν θα τους περάσει. Όχι. Δεν θα τους περάσει, Στεφανέ μου. Ναι, αλλά μην μου αλλάζει τώρα. Μπορώ να πω αυτά που έλεγα και εκτός. Σου αλλάζω θέμα. Όχι, αλλά, θέλω να τα χώσω εδώ σε κόσμο. Χώσα, αγόρι μου. Ούτως ή άλλως έχεις 8 μήνες πρέπει να φιλοξενηθείς εδώ πέρα. Είναι καιρός να τα κράταγες μέσα σου. Λέω, πρόσεξε. Έλα. Έρχομαι εδώ και βλέπω από το παράθυρο στο ηχολήπτη τον Κυριάκη. Ναι. Και λέω, πες ότι με πιάνε κάποιος. Ρε παιδί μου, ποιος είναι αυτός που κάνει τα χατέ. Ο Αλαντίν είναι με το λιγνάρι, έτσι. Το ανάποδο. Ναι. Πες ότι υπήρχε ένα τέτοιο. Ναι. Και με πιάνε και μου έλεγε, πες ποιο είναι το μεγαλύτερο μαρτύριο της ζωής σου. Ναι. Παρασκευή βράδυ. Ναι. Άξτε, θα το έλεγα. Βάλε με ένα διωράκι ραδιόφωνο. Ναι. Και δώσε μου και λίγο Κυριάκη για κονσόλα, λέγα σου λέω. Γιατί ρε φίλε. Ρε φίλε, είναι τρομερό. Γιατί έτσι. Κοίτα, άμα την απουσία μου έχω καταλάβει πόσο άμπαλος ήμουν σε αυτό. Κατάλαβες. Διότι πρόσεξε, εάν ήμουν καλός, ναι, θα μου έλειπε αυτό το πράγμα. Όχι αναγκαστικά. Ρε φίλε, δεν γίνεται. Άμα είσαι καλός, άμα σ' αρέσει το. Άμα σ' αρέσει, άλλο αυτό. Ναι, άμα είσαι. Κάτσε με συγχωρείς, γίνεται να σ' αρέσει και αν είσαι καλός. Άμα αρέσει το δίπιτο. Είσαι καλός, θα το τρως. Βεβαίως. Το, ναι, εντάξει. Okay, ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Αν μου έλεγε Sport FM. Δεν πήγαινε το μυαλό μου. Πήγαινε σε κάτι φορά. Κυριάκης. Κάτσε γιατί του έχω ξεχάσει κιόλας. Ποιοι άλλοι ήταν, εσύ. Τώρα του έχει ξεχάσει. Είναι ντροπή τώρα. Ναι. Τάκαρο Μπουλή, δηλαδή ξεχνιέται Τάκαρο Μπουλή. Όχι, ο Μπουλή ήταν. Άρα μόνο Κυριάκης από τον Κυριάκη. Έχω δει. Με τον Κυριάκη. Με τον Κυριάκη για κάποιο λόγο. Και μου φέρατε εσύ μια Παρασκευή. Είπα να έρθω κάψε. Μια Παρασκευή και μου έχετε εδώ. Ρε, εσύ τι ώρα αλλάζουν, ε. Ποιο. Γερασίμου. Εντάξει, Γερασίμου. Πες ό,τι θες. Τι να σου πω, αγόρι μου. Τι να σου πω, με τέτοια τώρα πράγματα που ξεκινάς. Πες στον κόσμο, σε παρακαλώ, ότι δεν είδες ένα ημίχρονο και μπήκανε τρία γκολ. Δεν είδα ένα ημίχρονο, ρε παιδιά, ναι. Τρία γκολ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τα τρία γκολ που έχουμε μέχρι στιγμής στο Ισπανία-Πορτογαλία είναι ανταμοιβή, ναι, στην πραγματικότητα για όσους έχουν δει μέχρι στιγμής τα τρία πρώτα μάτς ολόκληρα. Όσοι έχουν αντέξει τίμη και έχουν δει τα τρία πρώτα μάτς ολόκληρα και επίσης έχουν στο πρόγραμμα ήδη κανονισμένο το Παναμά στην Ισία. Πότε είναι το Παναμά στην Ισία? Δεν έχει σημασία, δεν με ενδιαφέρει. Την Κυριακή, ξέρω, Δευτέρα, δεν με ενδιαφέρει. Όποτε και αν είναι. Γιατί ρε φίλε το Παναμά στην Ισία, τι σε γαλάει? Ή την Ισία είναι ωραία, σύντροφοι. Ο Χατέμο Τραμπελσί και τα λοιπά. Θεωρητικά ρε παιδί μου το πιο αδιάφορο μάτς του Μουντιάλ. Μπορεί να έχουμε ένα αγγλικό 5-5. Μπορεί να έχουμε ένα αγγλικό 5-5. Θεωρητικά λέω. Λοιπόν, για όσους λοιπόν έχουν δει μέχρι στιγμής 3 στα 3. Εγώ που δεν έχω δει δευτερόλεπτο, τι έχω χάσει, πες μου. Δεν έχω δει τίποτα. Τίποτα, σου λέω τίποτα. Εσύ δευτερόλεπτο. Που δεν έχεις δει δευτερόλεπτο, αγόρι μου, είσαι παραλίας. Αυτό παραλίας, που ήσουν πάντα δηλαδή. Ναι. Αυτό κάνεις, ήσουν πάντα παραλίας. Είναι τόσο σούπα τα. Γιατί ερχόσουν εδώ πέρα, δηλαδή, εσύ με τι ασχολείσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Έκανες ραδιόφωνο τόσα χρόνια. Ναι. Κάνεις ραδιόφωνο τόσα χρόνια. Δεν μπορώ να σε αποσπάσω. Όχι, να αυτό σε το λέω, όχι, το λέω μόνος μου. Όχι, δεν είσαι. Είμαι παλαιό. Εσύ έχω κρεμάσει το μικρόφωνο μου, άσε με. Δεν είσαι, γιατί είσαι και πολύ παλιός κιόλας στην πραγματικότητα. Είσαι και πάρα πολύ παλιός. Θέλω να μην ξανοίγεις και πολύ. Δεν ξανοίγομαι, δεν λέω, δεν μιλάω. Για να μην ξανοίγεις και πολύ, εντάξει. Δεν λέω, δεν μιλάω. Αλλά λέω ότι είσαι πολύ παλιός. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια, εσύ στην πραγματικότητα δεν κρεμάς μικρόφωνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά τον πολύ κόσμο. Λοιπόν, ο πολύς κόσμος σε γνώρισε σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο. Και όσο κι αν προσπάθησες, γιατί το προσπάθησες και το γνωρίζω και το αναγνωρίζω, ναι, να απομακρύνεις τον εαυτό σου από τη βασική θεματολογία, ας το πούμε έτσι, του ραδιοφώνου στο οποίο δούλευες, εντάξει, δεν μπορούσες να το αποφύγεις αυτό. Τι δεν μπορούσες, επειδή είχα εσένα. Μου έπαιρες τηλέφωνο κάθε τρεις και λίγο, έλα, πότε θα κάνουμε εκπομπή. Δεν ήμουν εγώ, λέω και παλιότερα όταν έκανες. Κάτσε ρε εσύ, με συγχωρείς. Τη μία Παρασκευή σου είπα ότι σκάβω. Τη δεύτερη Παρασκευή σου είπα ότι πέθανε μια η προγιαγιά μου. Την επόμενη σου είπα. Ζούσε η προγιαγιά σου. Ορίστε. Σου ζει προγιαγιά σου, ρε σατανά. Άσε με να συνεχίσω. Την άλλη σου είπα ότι έχω μοντάζ. Δηλαδή χρησιμοποίησα όλες τις πιθανές δικαιολογίες. Το βάλε ο Ντιέγκο. Συγγνώμη, έβαλε ο Ντιέγκο στο δεύτερο γκολ. Θα καταπιώ τα στυλό μου. Ναι. Πάνω που ήθελα να πω ότι δεν μπαίνει άλλο γκολ στο μάτσο, έτσι. Μπήκε ήδη. Έχουμε και Παύλαρο Κουστέρι. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Παιδιά, έχουν γίνει απίστευτα πράγματα. Έχει βάλει δύο γκολ ο Ντιέγκο Κώστα. Έχει βάλει δύο γκολ ο Ντιέγκο Κώστα. Πολύ δύσκολο,
Κάτσε να δούμε πώς ήταν ότι off-site, τι πλακείς. Εντάξει, δεν ολοκληρώνω καν την πρόταση. Παύλο Κουστέρη, τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα για την assist, φαντάζομαι. Ναι. Και για το γεγονός, εντάξει, ότι εγώ Κώστα έχει βάλει δύο γκολ, ρεσί. Εγώ δεν την είχα την Ισπανία. Λέγαμε και εντάξει, νομίζω δεν ήταν παράλογο ότι πού πας ρε φίλε, έχεις τους άλλους εκεί πέρα, Μορένο, Άσπας, αυτά 700 γκολ. Πού το βάζεις τον άλλο με τρία γκολ τώρα εκεί πέρα. Φαπ, πάρε δύο τώρα. Πού να το πούνε και στον Κόντε αυτό. Ναι, που το καλοκαίρι έδωσε τον Ντιέγκο Κώστα γιατί ήταν φλακωμένοι, πήρε τον Μωράτα. Μπράβο. Ο Μωράτα εκτός αποστολής και ο Ντιέγκο Κώστα πρώτη αγωνιστή μας. Άγιες, άγιες. Είπαμε δηλαδή και χειρότερα. Όπως πούμε και ο Ντεχέα, διάβαζα πριν και τώρα με τα στατιστικά να έχουν πάει σε άλλο επίπεδο πλέον και στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στο μπάσκετ. Ότι στη φετινή χρονιά που πέρασε, σε όλους τους αγώνες της Manchester United, της Champions League και πρωτάθλημα, δεν είχε ούτε ένα λάθος που να οδήγησε σε γκολ. Και σήμερα έκανε λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Τι εννοείς, φίλε, δεν είχε ούτε ένα λάθος. Δεν είχε ούτε ένα λάθος που να οδήγησε σε γκολ. Δηλαδή κάτι που να του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια, να του φύγει. Δηλαδή πες ότι άργησε να πέσει, δεν φταίει δηλαδή. Όχι, τι φταίει, φταίει. Αλλά δεν το είχε κάνει καθόλου μέχρι σήμερα, αυτό λέμε. Δεν έχει κάνει αυτό να σπρώχνει την μπάλα στα δεν το είχε κάνει. Δεν είχε πάθει κάριους τέλος πάντων μέχρι σήμερα. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι δεν τη δικαιοσύνη νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει κάνει κάτι η Ισπανία, αλλά έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο. Τελικά αποδίδεται δικαιοσύνη από αυτή την πλευρά. Με τη σημερινή φάση, με τη στατική φάση όπως θέλουν να τη λένε οι προπονητές, με ένα φάουλ του Νταβίτ Σίλβα, κεφαλιά του Μπουσκέτς, τέλεια ασίστ αποδείχθηκε για τον Ντιέγκο Κώστα, πήγε με τη μάλα στα δίχτυα και έτσι έκανε το 2-2. Ουσιαστικά παίζει μόνος του την αντίπαλη άμυνα της Πορτογαλίας, καθώς okay, μιλάμε για έναν κεντρικό χαρακτήρα. Να το πω ευγενικά. Αλλά πολύ ευγενικά το λες, ναι. Αλλά το γεγονός ότι ξέρει καντάρια μπάλα και αυτός ο τσαμπουκάς που βγάζει στο γήπεδο, πολλές φορές υπέρ το δέον, είναι αλήθεια. Αλλά αυτό σήμερα του βγαίνει σε καλό και έτσι παίζει ουσιαστικά μόνο στην άμυνα της Πορτογαλίας έχοντας κάνει το 2-2. Θες να μας πεις ότι σ' αρέσει δηλαδή. Δηλαδή στο 75 δεν ήταν 2-2 και είχες να διαλέξεις ανάμεσα αυτόν και το μήνυμα τον Μπενίσκο, θα βάζει αυτόν. Μου βάζει δύσκολα. Δύσκολα εκεί αυτά. Με το μήνυμα τον Μπενίσκο λίγο μου το δυσκολεύει. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, κύριε, και αυτό είναι το βασικό, ότι μπορεί η Ισπανία να σοφάρισε, αλλά ο Φερνάντο Ιέρο και όλοι οι παλικαράδες που παίζουν μέσα ξέρουν δυστυχώς για αυτούς ότι και πάλι το επόμενο γκολ που θα πάει, το επόμενο σουτ που θα πάει μέσα πιθανότητα θα γράψει. Δύο έχουν πάει μέσα, δύο έχουν γράψει για την Πορτογαλία. Τέλος. Οπότε πρέπει λίγο να φυλάγονται από αυτό, έτσι. Ναι, πρέπει. Και λίγο να συνέλθει και ο Ντεχέα, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν θυμόμαστε ποτέ μεγάλες εμφανίσεις με την Εθνική Ισπανίας. Με την Manchester United κάνει τα απίστευτα πράγματα που κάνει κάθε χρονιά. Το θέμα είναι λίγο να φανεί και αντάξει στον προκατό. Όπα! Τρομερό γκολ από τον κύριο Νάτσο. Το 58 λεπτό γίνεται το απίστευτο, καθώς ο Νάτσο πιάνει ένα μονοκόμματο σουτ έξω από την περιοχή, διαγώνιο, η μπάλα χτυπάει στο δεξί κάτω. Αφού λέει, τα έκανε παλιά ο Λουκάς ο Βίντρας, αν το βλέπω. Ναι, έχεις δίκιο. Έχει βάλει τέτοιο γκολ, είναι αλήθεια. Και ο Νάτσο με αυτό το γκολ. Ο Νάτσο γκολ με τέτοιο σουτ. Δηλαδή ζούμε τα ύστερα του κόσμου σήμερα. Μετά από ασίστ κιόλας του Μπουσκέτς, έτσι. Πάλι ο Μπουσκέτς ήταν. Όχι. Καραμπόλα. Είναι καραμπόλα. Δεν είναι καραμπόλα. Αλλά τρομερό σουτ. Πάρα πολύ ωραίο σουτ. Τρομερό σουτ από τον Νάτσο. Τρομερό που. Είναι αυτό που θέλει. Άμα την πιάσει εκεί καλά, ρε παιδί μου. Τρομερό. Δοκάρι και μέσα, να πούμε. Είναι σουτ έξω από την περιοχή, διαγώνιο. Πολύ ωραίο. Ποιο τροχό νόμο έχουμε στο τέρμα. Έλα, Ρούι Πατρίσιο, έλα. Σεβάσου. Γελάει ο πλανήτη. Έλα που γελάει ο πλανήτη. Γελάει ο πλανήτη. Υπάρχει Πορτογάλο. Αυτό δεν πιάνεται καταρχά. Αγόρι μου Πορτογάλο τώρα γκολκίπρο δεν υπάρχει σε επαγγελμά του. Κανένα δεν έπρεπε τίποτα. Στην εφορία δεν δηλώνεται. Ζητάει ο Βίτορ Μπαΐα να παρέμβει, μου λένε. Μάλιστα. Λοιπόν, πιάσαμε και τον γκολ στον αέρα, λοιπόν. Οπότε, ναι. Όλη την ανατροπή, λοιπόν. Με λίγα λόγια, 59 λεπτό, αν βλέπω καλά. Ακριβώς. Καλά, βλέπω Πορτογαλία, Ισπανία 2-3. Ευχαριστούμε, Παύλο, θα τα ξαναδούμε σε λίγο. Ρε, τι γίνεται, ρε, φίλε. Γκολάρα ο Νάτσο. Τρομερά πράγματα. Ο φίλος ο άρχισε. Έχει αρχίσει τώρα τα γλέντια. Ποιος? Ο Κριστιάν. Εντάξει, μωρέ. Εντάξει, τι να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι Πορτογαλία. Ποια είναι η πιο αχώνευτη, ποιοι είναι? Από ποιους από τους δύο? Όχι μόνο από τους δύο, γενικά στο Μουντιάλ. Γερμανοί. Γερμανία. Ποιοι είναι? Τι ρωτάς τώρα? Απλά κάνεις. Φίλε, εγώ δεν συμπαθώ τους Βραζιλιάνους, για παράδειγμα. Δεν τους συμπαθείς πιο πολύ από ότι δεν συμπαθείς τους Γερμανούς? Δηλαδή η πρώτη ομάδα που δεν συμπαθείς είναι η Βραζιλία. Γιατί? Να το. Γιατί σε πιάσα εδώ. Για πες. Μου σπάει τα νερά. Δεν μπορώ τη Βραζιλία. Δεν μπορώ τη Βραζιλία. Είναι επειδή είσαι άμπαλος
Α, όχι, θα σου πω γιατί. Α. Γιατί συμπαθώ την Αργεντινή. Κακή, εγώ συμπαθώ την Αργεντινή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμπαθώ την Αργεντινή. Όχι, είσαι ανώμαλος, δεν μιλάω ανώμαλος. Πώς δεν είμαι εσύ. Αν συμπαθεί την Αργεντινή, δεν γίνεται να συμπαθεί και τη Βραζιλία. Δεν γίνεται. Όχι, δεν είπα ότι συμπαθώ τη Βραζιλία. Είπα ότι δεν αντιπαθώ τη Βραζιλία. Δεν είναι η πρώτη ομάδα που αντιπαθώ. Είναι ανομαλία. Φυσικά καθόλου ανομαλία. Όχι, μα είναι ανομαλία. Τι ανομαλία. Είσαι ανώμαλο, δεν μιλάω μαζί. Πε μου έναν Βραζιλιάνο που συμπαθεί έναν, παιδί μου. Το Ροναλντίνιο. Τι συμπάθησε από τον Ροναλντίνιο, αλήθεια. Έλα, σε παρακαλώ. Άσε μας τώρα, έλα, σε παρακαλώ. Ο τελευταίος Βραζιλιάνος, τον οποίο. Σε παρακαλώ. Συμπαθήσαμε, ήταν ο μεγάλος. Ο Ζαρντέλ. Και τέλος. Επειδή μας θύμιζε λίγο Νικόλα Μιρτσέκη. Μόνο γι' αυτό. Και ο μεγάλος Καρβάλιο τη Πανάθωση. Μα Καρβάλιο. Τον Ελιομάρ. Τον Ελιομάρ. Αυτοί οι δύο Βραζιλιάνοι είναι κανονικοί. Βραζιλιάνοι. Γιατί Ζούλιο Σέζαρ Πανάθα δεν μα συγκίνησε, δηλαδή. Χοντρούλη ή ο μεγάλο ο Ατσαλάκωτο, ο Euro Pro. Αυτό εδώ με τη φάνη. Ο Ατσαλάκωτο, δεν θυμάσαι που είχε πάει να παίξει την Παναχαϊκή. Τι Ατσαλάκωτο, δεν είχαμε κάνει δύο τάκλι και πήγαμε να μα αρμολογήσουν μετά. Σε άλλο ματσα αυτό. Την Παναχαϊκή. Την Παναχαϊκή ήταν η φανέλα, βγήκε την κρεμάσαν κατευθείαν στο ερμάριο. Τώρα μην μου λε τέτοια. Γιατί ήμασταν πάντα ένα βήμα μπροστά. Μπράβο, άγια σου. Άγια σου. Και λέμε τώρα, χέριξε τώρα και Μέλμπεργκ και Κάρλο Γκαμάρα. Σε παρακαλώ. Ναι. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, γιατί αντιπαθεί τη Βραζιλία, πε μου, αγόρι μου. Την αντιπαθώ, ρε. Την αντιπαθώ. Σου είπα, γιατί επειδή συμπαθώ τη. Εντάξει, γιατί με Αργεντινή και Βραζιλία, όπω σωστά το δεν είναι φίλοι, το ξέρω. Επίσης, αλλά... θέλω για να το τονίσω αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να το σηκώσει η Αργεντινή, αλλά δεν θέλω για ένα λόγο, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα, θες ή δεν θες. Όχι, τελικά. Θέλω, αλλά δεν θέλω. Πρέπει να το λύσω. Άξι, μετά, εγώ είμαι ανώμαλος, όμως έτσι συνέχισε. Ναι. Δεν θέλω αυτό το μεγαλύτερο γατί ναι. του ποδοσφαίρου ναι. να σηκώσει τρόπο. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν το αξίζει. Ο Γκονζάλο Γκουάιν, γι' αυτό. Μπράβο, δεν το αξίζει. Ναι, δεν το αξίζει. Να πάρει μαζί... μεταγραφή στη Βραζιλία, μπορεί. Ωραίο θα ήταν αυτό. Να πάρει μεταγραφή. Ωραίο θα ήταν αυτό. Αυτό. Θες να το σηκώσουμε και να τον αφήσουν να παίξει την απονομή να κάθε να κλαίει από πίσω, χωρίς να το σηκώσει. Όχι. Να είναι μόνο με μια σαγιονάρα για να του κοιτάει. Και αυτή η χειρότερη τιμωρία, αλλά θα μου πούνε μετά ότι έφυγε το κακό του και δεν θα πω. Όχι, να το πει. Όχι, να το πει. Να το πει. Έχει πει στον ημιτελικό. Κι άλλε κακίε λε ένα τέταρτο. Πε άλλη μία. Στον ημιτελικό, όχι κανένα σοβαρό τίποτα τραυματισμό. Απλώ να μην μπορούσε να παίξει. Όχι τραυματισμό τώρα. Δεν είναι το. Μα δεν θα παίξει ούτω ή άλλω. Θε κάρτε. Δεν θα παίξει. Τι σε νοιάζει. Δεν ξέρει, μπορεί να το δεν θα μπορεί παίξει. Να τον βάλουμε στις καθυστερήσεις. Για καθυστερήσεις να παίξει. Δεν θα βάλεις για καθυστερήσεις επιθετικό. Ποιος είναι επιθετικός? Αγουέρο. Γελάει ο... Ποιο είναι Αγουέρο εσύ? Με τον Ιγκουάιν σου λέω εδώ. Ναι, βράβο, σου λέω δεν θα παίξει γιατί παίζει ο Αγουέρο βασικός και δεν πρόκειται να παίξει ποτέ. Ναι, δεν έχει σημασία. Ο Λαμπριάκος Αργεντινής μπορεί να κερδίζουμε 3-0 και να τον βάλουμε έτσι. Με τι να τον βάλουμε για να κρατήσει τα, πώς το είναι, τα μπόσικα. Ακριβώς. Έλα ρε, όχι. Όχι ρε. Όχι. Καλά, άσε να φτάσει εκεί πέρα. Συμφωνείς, τέλος πάντων, ότι το μεγαλύτερο γατί που. Αποδείχθηκε. Που δεν υπάρχει συμφωνία ότι συμφωνώ, αγόρι μου. Αποδείχθηκε. Μπράβο. Αποδείχθηκε. Τώρα μιλάς όμορφα. Την κρίσιμη στιγμή, τις κρίσιμες στιγμές. Πώς το λένε, την ώρα που οι άλλοι προσπαθούσαν να πάρουν το παγκόσμιο κύπελλο, αυτός έψαχνε Whiskas. Μπράβο. Αυτό έκανε. Μπράβο. Απλά πράγματα. Και το δεύτερο μεγαλύτερο γατί, λυπάμαι που το λέω και αυτό από την Αργεντινή. Ναι. Πώς ναι. το λένε, το Di Maria. Αυτά τα δύο γατιά, δεν μπορώ να τα βλέπω. Αυτά τα δύο. Δηλαδή, αν μου έλεγες, θυμάσαι Τσιρόλα Ρομέρο. Ενώ πλάκα κάνεις. Στο σταυρό που σου κάνω τώρα να μου έλεγε, θες να το ρίξω έξω αριστερά. Σαν Αργεντινή. Τώρα, έξω, στα 55. Έξω αριστερά, έξω δεξιά. Τελείως. Δύο πτέρυγες. Δύο πτέρυγες αλλάζουμε με το μέση, δεξιά, αριστερά, όποιος είναι, δεξί, μπακ, αριστερό. Αυτό ακριβώς. Τσιρόλα, ρε φίλε, μεγάλη παιχτάρα. Μαρία, γελάει ο μεγάλη πλάκη. Παιχτάρα. Μας είχε δουλέψει όλους στο πρώτο παιχνίδι. Ποιος? Τσιρόλα. Τι έκανε στο πρώτο παιχνίδι? Βρες ένα Παναθηναϊκό, ναι. οποιονδήποτε μπορεί να έχει παρακολουθήσει, το ναι. πρώτο μάτς του Τσιρόλα. Ναι. Όπου τι είχε γίνει, πες μας, βοήθησέ μας λίγο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε γίνει. Ναι. Θυμάμαι μόνο ότι λέγαμε μετά. Τι παιχτάρα, ρε. Τι εξτρέμ βρήκα. Επιτέλους βρήκαμε εξτρέμ να κάνει τρίπλα. Μετά από 700 χρόνια. Και ήταν τότε η εποχή, θυμάσαι που ήταν ο Λιβαθινός, γιατί το DVD λέει. Πέταγε, είδαμε ένα DVD εκεί που έκανε κάτι τρίπλες. Είχαμε... Και βλέπεις μετά στο παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν Ιωνικό, μπορεί να ήταν. Με τον Ιωνικό ήταν. Με συγκινή μνήμη σου, δεν ξέρω. Με τον Ιωνικό και πρέπει να έχει σκοράρει και ω Αλπιγκίδη, άμα κάνει ένα 0-3, κάτι τέτοιο. Όχι με τον Ιωνικό. Ό,τι και να τα ρε, μεγαλειώδη εμφάνιση. Ναι. Μεγαλειώδη εμφάνιση. Για μένα Τσιρόλα Ρομέρο μαγικό. Το χάσαμε στο δεύτερο παιχνίδι, λέω ψέματα. Με το Εγάλεο πρέπει να ήταν. Κάτι τέτοιο. Κάναμε ένα εντυπωσιακό 0-3. Του έκανε χαζού. Μόνο χαζού. Αυτό δεν έκανε χαζού εμά. Τον βλέπαμε και λέγαμε να το. Εξτρεμάρα, επιτέλου. Μόνο με αυτόν. Και με το Σέριτς το έχουμε πάθει εμείς πάνω εκεί.
Με το Σέρις παίζαμε μια μπειραρία τότε στα φιλικά. Κερδίσαμε 7-0. Τότε ακόμα που βλέπαμε φιλικά. Ναι, που βλέπαμε φιλικά. 7-0. Τι εποχές ήταν αυτές. Ή 17-0. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ήταν το πρώτο παιχνίδι. Έχει φύγει ο Μιχ. Και βλέπεις το. Από τον Αυστραλοκροάτη. Βλέπεις το Σέριτς και δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, ποιος δημοσιογράφος το είχε πει, αλλά μου έχει μείνει από τότε. Βρήκαμε Μιχ 8 χρόνια νεότερα. Έτσι. Και αυτό ακριβώς ήταν. Ο μεγάλος, ο σπουδαίος Αυστραλοκροάτης. Ο σπουδαίος. Πραγματικά. Λοιπόν. Ο κύριος που λέει τον Ιγκουάιν γατί. Άσε μας τώρα, ναι, πες γιατί. Τι να πω τώρα, εντάξει, για όνομα. Είπαμε. Ιγκουάιν μεγάλο γατί και γι' αυτό και δεν πρόκειται να ξεκινήσει στο Μουντιάλ. Και να είναι καλά ο Σέρχιο Αγουέρο και να μην χρειαστεί και δεύτερος επιθετικός, δεν πρόκειται να πατήσει και χορτάρι. Ναι. Ο Ιγκουάιν. Εντάξει, θα πατήσει στην πραγματικότητα, αλλά ευχόμαστε να μην πατήσει, διότι έχει αποδείξει ότι η στόφα του. Δεν είναι για Μουντιάλ. Δεν μπορούμε να βρούμε έναν. Εγώ έχω συνδέσει την Αργεντινή με επιθετικούς όπως ο Μπατιστούτα, ο Κρέσπο. Όλοι εκεί γυρίζουμε, σε αυτούς τους δύο. Ιγκουάιν, τώρα Αγουέρο. Ρε φίλε, έλα, ο Αγουέρο μια χαρά είναι. Όχι, δεν μ' αρέσει. Έλα, όχι, κοίτα, να διορθώσω. Έχεις δίκιο. Σοβαρέψου. Μια χαρά παίχτης είναι, δεν μ' αρέσει το στυλ. Εγώ θέλω σεντερφοράρα. Ο Μπατιστούτα ήταν ένας δυστυχώς. Και ο Μπατιστούτα έπεσε στην εποχή που η Αργεντινή έπαιζε με 5 δεκάρια. Τι να σου κάνω. Και χωρίσαμε και μόνο τον Αλμέιδα πίσω ή τον Σιμεώνε. Δεν παίζανε. Παίζανε 2-3 στην άμυνα. Μπροστά ο Αλμέιδα ή ο Σιμεώνε και 6 παίζανε μπροστά. Τι να κάνουμε. Σε εκείνη τη φουρνιά έπεσε ο Μπατιστούτα. Δυστυχώς. Δυστυχώς για την Αργεντινή. Αργεντινή με center for τον Μπατιστούτα. Νομίζεις στο τελικό του 14 επειδή είχε να το χάσει. Ποτέ. Αστεία λέμε τώρα. Ανέκδοτα λέμε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει να πούμε στο 67ο λεπτό. Πορτογαλία, Ισπανία 2-3. Και αφήνουμε τώρα για λίγο τα ποδόσφαιρα και την ποδοσφαιροκουβέντα, στην οποία θα επανέλθουμε βεβαίως μετά, διότι έχουμε την τακτική σας ενημέρωση για τον υπόδρομο, την Παρασκευιάτικη, με Διονύση Καπάτο. Διονύση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα φίλες και φίλοι του στοιχήματος. Λίγο πριν τις 9 το βραδάκι της Παρασκευής ολοκληρώθηκε στη Μαρκόπουλη Ελληνική Υποδρομιακή Συγκέντρωση των 8 υποδρομιών. Μια συγκέντρωση που και πάλι έδωσε μεγάλες συγκινήσεις τόσο σε θέαμα όσο και σε αποδόσεις για τους νικητές παίκτες. Θα ξεκινήσουμε από το δημοφιλές παιχνίδι, του σκορ 6, να βρούμε δηλαδή τους 6 νικητές ύπους σε διαδοχικές διαδρομές, το οποίο απέδωσε στους νικητές το ποσό των 10.323 ευρώ με κόστος δελτίου στοιχήματος το 1 ευρώ. Υπεύθυνες κυρίως για αυτή τη μεγάλη απόδοση ήταν η Νακάρκη Fleeting Francesca που κέρδισαν στην 7η και στην 8η υποδρομία της ημέρας και ανήκαν στις outsider επιλογές. Η τρίτη επιδρομία με νικητή τον ύπο Τζίνο έκρυβε μεγάλη απόδοση στο παιχνίδι του τετραπλού, να βρούμε δηλαδή σωστά τα 4 πρώτα άλογα της άφιξης με ακριβή σειρά. Όποιος στιγμάτισε σωστά εδώ, πήρε μια απόδοση της τάξης των 1.993 ευρώ με κόστος δελτίου στοιχήματος στο 1 ευρώ. Η 7η υποδρομία ήταν η κατεξοχήν υποδρομία των outsider της ημέρας. Εδώ στο παιχνίδι του Τρίκας, δηλαδή να βρούμε σωστά τα 3 πρώτα άλογα της άφιξης με ακριβή σειρά, βρέθηκε ένας νικητής ο οποίος πήρε μια απόδοση της τάξης των 7.813 ευρώ με κόστος δελτίου στοιχήματος στο 1 ευρώ. Πολύ μεγάλη απόδοση είχαμε και στο σύνθετο δίδυμο, δηλαδή να βρούμε σωστά τα 2 πρώτα άλογα διαδοχικών υποδρομιών χωρίς την ακριβή σειρά που έκλεισε στην 8η υποδρομία. Εδώ όποιος στιγμάτισε σωστά πήρε μια απόδοση της τάξης των 1.143 ευρώ με κόστος δελτίου στοιχήματος στα 1 ευρώ. Στα highlight της ημέρας αφού θα σημειώσουμε την νίκη του Poetic Guest, η ιδιοκτησία του πρώτου συνδικάτου ιδιοκτητών που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, αυτό του συνδικάτου της Σαμπάνιας που αποτελείται μόνο από γυναίκες με αποτελέσμα ο χώρος του Πάντοκ να γεμίσει με όμορφες παρουσίες. Εντυπωσιακά κέρδισε την πρώτη κούρσα ο ύπος Mentor και μάλιστα μετά από 6 μήνες αποχής, ενώ ο Hightam Hero, παρά τα 62 κιλά που διαγωνίστηκε στη σέλα του, επιβεβαίωσε την τεράστια προτίμηση των παικτών. Πολύ εύκολα ο τεστιμόνιο καθάρισε τους αντιπάλους του στα 1800 μέτρα, ενώ η Γκέιζιν, χάρη στη φόρμα της και στο πείσμα της, στην τελική ευθεία πήρε την πρώτη της νίκη στη ζωή της. Από τις επαγγελματίες πρόσωπο της ημέρας αναδείχθηκε ο προπονητής Χάρης Χαραλάμπους με 3 νίκες και μάλιστα με 3 διαφορετικούς ιδιοκτήτες ύπων. Τον ακολούθησε με 2 νίκες ο προπονητής Ηλίας Γιατούνης, τους αναβάτες ο Δημήτρης Δρόσος και ο Μάριος Χριστοφής αναδείχθηκαν πολυνίκες ημέρας με 2 νίκες ο καθένας τους.
Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε ελληνικές και ξένες υποδρομές σε περισσότερα από 1000 πρακτορία του ΟΠΑΠΑΕ σε όλη την επικράτεια. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με το υποδρομιακό στοίχημα μπορείτε να επισκέπτεστε καθημερινά την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας υποδρομής ΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση horseraces.gr. Sport FM 94,6. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Διονύση Καπάτο. Είμαστε στο 70 λεπτό, κυρίες και κύριοι. Πορτογαλία, Ισπανία 2-3. Να πούμε ότι γίνανε τρεις αλλαγές. Δύο για τους Πορτογάλους. Μπήκε ο Ζωάο Μάριο στη θέση του Μπρούνο Φερνάντες. Και στα καπάκια μπήκε ο μεγάλος Ρικάρντο Κουαρέσμα. Δεν έχει σημασία στη θέση ποιου. Απολύτως καμία σημασία. Διότι μπήκε ο Κουαρέσμα. Οπότε θα έχουμε ένα 20 λεπτάκι πατυρντή τώρα. Τι ηλικία έχουμε τώρα εμείς? Οι Κουαρέσμες. Ναι. Είμαστε 34. Θα ροπιάνει το τελευταίο μας Μουντιάλ. Είμαστε ωραίοι, είμαστε καβλάτιδες. Και θα το αποδείξουμε σε πολύ λίγο. Και για την Ισπανία βγήκε ο Ινιέστα. Θα δώσω μια πρόβλεψη. Περίμενα πω. Και μπήκε ο Τιάγκο Αλκάνταρα. Ψήλω ευκαιρία τώρα με τον Γιώργο Κώστα. Κάνε την πρόβλεψή σου, γιατί θέλω να πω και κάτι ακόμα. 1-2 δεν γίνεται στο ημίχρονο. Ήταν 1-2. Ναι. Ήταν 2-1 επί της Πορτογαλίας. Ναι. 2-4. Σου θυμίζει κάτι το σκορ. Ελλάδα-Γερμανία. 2-4. Το Ελλάδα-Γερμανία μου θυμίζει. Κομπότι έπρεπε να πει, αλλά τέλος πάντων μέχρι τώρα να φτάσουμε στο εντάξει. 2-4 είναι η πρόβλεψη μου. Δώσε. Πες εσύ. Πόσο θα τελειώσει. Ένα, πόσο θα τελειώσει. Όσο έχει. Τώρα τι κότα είσαι. Τι θες να σου πω. Κάτι θέλω να πει. 3-4, εντάξει. 3-4. Ωραία, μπράβο, τίμιο. 3-4. Λοιπόν. Ακούστε τώρα, πριν πάμε στο δελτίο πολιτικών, παρακαλώ την προσοχή σας, διότι έχουμε κληροσάρα σήμερα. Ακούστε. Eurohops Dome. Έχουμε την Ακαδημία που διευθύνουν ο Δημήτρης Αμαντής και ο Θοδωρής Παπαλουκάς, η οποία εγκαινιάζει το φετινό καλοκαίρι ένα μοναδικό κάμπ για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών και πάνω, που θα διεξαχθεί στην εγκαταστάσεις του Eurohops Dome που είναι στην Κηφισιά. Ο Sport FM προσφέρει αποκλειστικά στους ακροατές τη δυνατότητα να κερδίσουν εντελώς δωρεάν 8 συμμετοχές για το Summer Camp, έτσι με ασκήσεις, με δραστηριότητες, κανονικά κλιματισμούς, γεύματα, ιστορίες κτλ. Λοιπόν, σήμερα κληρώνουμε 2 δωρεάν συμμετοχές για την τέταρτη περίοδο του Camp, η οποία είναι από 9 μέχρι 13 Ιουλίου. Για όσους ενδιαφέρεστε και έχετε παιδάκια, 9 με 13 Ιουλίου. Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε εδώ πέρα τη συμμετοχή σας? Στέλνετε από τώρα και για μία ώρα μέχρι τις 11.30 μήνυμα στον αριθμό 19600 από το κινητό σας, γράφοντας Sport FM στην αρχή με λατινικούς χαρακτήρες, αφήνοντας ένα διάστημα, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Eurohoops. Στο τελευταίο ημίωρο θα κάνουμε την κλήρωση. 1,24 ευρώ στοιχίζει το μήνυμα. Κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή. Θα σταξαμε 9 με 13 Ιουλίου. Θυμίζουμε, για αυτή την περίοδο του camp θα κερδίσετε 2 δωρεάν συμμετοχές, 2 τυχεροί από εσάς, και τα παιδιά που πάνε εκεί πρέπει να είναι από 5 ετών και πάνω. Αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα με τον Κώστα Κυριάκη στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνα για μετά τις 12. Τα μηνύματά σας, όχι τα του διαγωνισμού, του Eurohoops, τα κανονικά, φτάνουν σε εμάς με τους εξής τρόπους. Από το κινητό σας γράφετε Super, αφαιρείτε ένα διάστημα. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 19619. 31 λεπτά το ευρώ η χρέωση. Ιντερνετικά sportfm.gr. Στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε εκεί που θα δείτε να λέει Sport FM 94,6 live. Ανοίγει ο Media Player μαζί του μια φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr τα mail σας. Fightclub2.0 στο Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής. Και στο Google Play Store ή το App Store για να κατεβάσετε το Fight Club application. Στέφανος Χάρης και Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα. Το Πορτογαλία-Ισπανία παραμένει 2-3 στο 81ο λεπτό. Πριν από 2 λεπτά μπήκε αλλαγή στη θέση του Γκέδες ο Αντρές Σίλβα για την Πορτογαλία. Οπότε τώρα φαντάζομαι θα έχουμε και σεντρούλες, θα έχουμε και γιόμες, θα έχουμε και απ' όλα τώρα που μπήκε ο ψηλός ο σεντερφόρ. Τρεις φίλοι μου εδώ στα social media που βλέπω, ναι, δεν έχουν γράψει ακόμη ότι ο Ντεχέα αποθεκάριος. Παρακαλώ κάτι να γίνει. Το έχω δει, αλήθεια σου λέω, έχω μετρήσει 47 στάτους. Ναι.
Τι θες να πεις αυτό, τι δείχνει αυτό, αυτό δείχνει κάτι για τα social media. Ναι, δηλαδή πες μου, αλήθεια δεν είναι. Τι σε κάνει, ποια ανάγκη ρε παιδί μου σε οθεί να ανεβάσει στάτους για οτιδήποτε γίνει στον πλανήτη, γιατί και να σου πω κάτι. Αυτό το έχετε εσείς οι γυρομπισμπίκηρες να πούμε, που έχετε ανακαλύψει το Facebook στα ξεβλάσταρα. Σε κάποιον άλλο μιλάς προφανώς. Ναι, τέλος, βλέπω το Βαϊμάκι μπροστά. Το Βαϊμάκι, ναι. Μπράβο. Το Βαϊμάκι μπορείς να τον πεις βεβαίως. Τι, έχω άδικο μήπως. Όποιος ανακαλύψει το Facebook μετά τα 40 πέφτει με τα μούτρα, ναι ή όχι. Εντάξει, γενικώς πέφτει με τα μούτρα, αλλά ναι, μετά τα 55, αν με ρωτάς, γίνεται σοβαρή ζημιά. Μετά τα 55? Ναι. Όταν ανακαλύψεις το Facebook εκεί γύρω στα 55. Γιατί όταν ανακαλύψεις τα 55 σήμερα δεν είχες και καθόλου επαφή με την τεχνολογία. Πριν. Εγώ δεν έχω δει κανένα μετά τα 55. Πλάκα κάνεις. Που να του δίνει να καταλάβει. Μπορεί να μην του δίνει να καταλάβει σε χρόνο. Ναι. Αλλά ο ποιοτικός χρόνος που περνάει όταν είναι ανοιχτό είναι το κάτι άλλο. Καλημέρες, μέρη βογιατζάκι ντούζα, ευχαριστώ αγάπη μου σε κάθε like, ήλιο βασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις. Ευχαριστώ για την αποδοχή. Ευχαριστώ για την αποδοχή, φωτογραφίες ξέρω εγώ για τους προδότες, ό,τι θες. Μπορεί να έχεις 15 τέτοια κάθε μέρα. Να σου πω, εμένα ξέρεις ποιοι μου τη βιδώνουν περισσότερο. Yeah, μου τη βιδώνουν πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς. Και έχω 2-3 τώρα. Θέλω τόσο πολύ να πω τα ονόματα, αλλά είμαι κύριος, δεν θα το πω. Είσαι κύριος. Οι τύποι που θέλουν, ρε παιδί μου, Sony και δεν να το παίξουν να γίνουν Γρηγοράκης. Ναι. Μπορούμε να πούμε να το παραδεχτούμε όλοι μαζί ότι σαν το Γρηγοράκι, άντε να είναι άλλοι 2-3 στην Ελλάδα. Και δεν βάζω εμένα μέσα. Θα μπορούσα, αλλά δεν με βάζω εμένα. Εντάξει, μπορούμε να το πούμε να τελειώνουμε. Δηλαδή, στο αθλητικό γενικώς σχόλιο. Παντού, ναι. Ναι, στο αθλητικό. Στο αθλητικό, ναι, θα μπορούσα. Στο γενικό, όχι. Ούτε, όχι. Ωραία. Στο αθλητικό. Στο αθλητικό, ναι, οκ. Okay, ναι. Έχεις δει καμιά εικοσαριά που προσπαθούν να το παίξουν Γρηγοράκι. Και παραπάνω. Να σου στείλω. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Δεν σου ανεβάζει την πίεση 30 αυτό το πράγμα. Δεν νιώθεις ανάγκη να πεις πια. Ρε, αγόρι μου. Όχι πια. Ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε 10 λεπτά. Αν δεν ανεβάσει μια ξυπνάδα στα 10 λεπτά, θα ζήσουμε και χωρίς αυτό το πράγμα. Βρε, αγόρι μου, είναι πάρα πολύ απλό αν θες να κάνεις κάτι. Να σου πω ότι. Θέλω να σου πω κάτι επί προσωπικού για να μην μιλάμε για τον Γρηγοράκι. Αν και η απάντηση στην ερώτησή σου είναι όχι. Δεν με ενοχλούν, δεν με απασχολούν. Αλλά επειδή καταλαβαίνω αυτό που λες, θα το πω προσωπικού. Τυχαίνει περίπου, ξέρω εγώ, μια φορά το μήνα να παρατηρώ. Μπορεί να συμβαίνει και πιο συχνά. Μπορεί και όχι. Αλλά σου λέω ότι το παρατηρώ. Παρατηρώ λοιπόν, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ότι υπάρχουν περισσότεροι του ενός άνθρωποι, ας μην πω πόσοι. Ναι, θα δώσω εγώ όνομα, θα συνέχισε, ναι, πες. Οι οποίοι αντί να κάνουν, αντί να πατήσουν το υπέροχο share σε κάτι το οποίο έχω γράψει, το παίρνουν αντίστοιχα και το βάζουν για δικό τους. Ωραία. Να αρχίσω να λέω ονόματα. Θες να σου πω ποια είναι η αντιμετώπιση. Γιατί ναι. Υπάρχει αντιμετώπιση. Γιατί σκέφτηκα σαν χείλο. Delete block. Εύκολα πράγματα. Το άλλο είναι, ξέρω εγώ, μπινελίκια. Πλοκ είπαμε, πάντα. Δεν υπάρχει μη. Πάντα πλοκ. Ναι, συνέχισε. Τι κάνω, το έχω αποφασίσει. Πάω από κάτω και σχολιάζει. Πολύ ωραίο αυτό. Και γράφω. Πάω από κάτω και γράφω. Υπέροχο. Εμπνευσμένο. Αμάτο. Συγγνώμη. Πιπέρι. Και αν συνεχίσει, γιατί υπάρχουν κάποιοι που το συνεχίζουν και δεν έχουν καταλάβει προφανώς. Σου απαντάνε και σου λένε και ευχαριστώ. Το συνεχίζω από κάτω μέχρι να παραδεχθεί τι γίνεται ή μέχρι να τον προγγίξω δημοσίως. Λοιπόν, αυτό είναι πιο ωραίο, ρε παιδί μου, και δεν σου χαλάει και την ψυχική σου υγεία. Το να παίρνει από άλλο, λες. Όχι, το να αντιμετωπίσει έτσι αυτόν που σου έχει κλέψει. Μα εγώ δεν σου μιλάω για κλέψιμο. Εγώ σου μιλάω να πει. Εσύ μου μιλάς να προσπαθήσεις να γίνεις κάτι που δεν είσαι. Φίλε, αυτό. Εντάξει. Όχι. Περίμενε. Να στο θέσω διαφορετικά. Ακόμη και αν είσαι. Συγγνώμη, εσύ που λες, τι λέτε, ρε, είμαι 60 και σας παίζω στα γόνατά μου. Τι εννοείς ότι μας παίζεις στα γόνατά σου ακριβώς.
Να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί κάπως ακούστηκε τώρα αυτό. Συγγνώμη, ναι, παρακαλώ. Ακόμη κι αν είσαι αστείος, διότι υπάρχουν και κάποιοι ρε που έχουν χιούμορ. Να. Δεν χρειάζεται ρε κουμπάρε να το δει. Δεν χρειάζεται να ανεβάζεις αυτό το ρημάδι το Facebook. Ανά 25 λεπτά. Δηλαδή χρειάζεται σε ένα μάτς. Βλέπουμε ντέρμπι, εντάξει, το ντέρμπι των αιωνίων. Δεν χρειάζεται να ανεβάζεις 77 στάτους. Ξέρουμε πως είσαι καταπληκτικός. Δηλαδή θέλω από κάτω να σχολιάσω και να πω τα σπάσεις. Υπέροχος, φοβερός. Έλα να μαζευτούμε όλοι να το πούμε. Αλλά μην ανεβάζεις ρε φίλε, μην ανεβάζεις. Οι καλύτεροι αυτών είναι αυτοί που έχουν μπλέξει το Facebook με τα sites. Δηλαδή υπάρχουν συνάνθρωποι μας, ναι, ξαναλέω, που είμαστε στο 17ο λεπτό. Το αργότερο σε 8 λεπτά θα γράψουν status στο Facebook με το τελικό αποτέλεσμα του Πορτογαλία-Ισπανία. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Θα γράψουν δηλαδή. Αυτό δεν το έχω δει. Τελικό αποτέλεσμα Πορτογαλία-Ισπανία 2-3. Πώ. Είναι ο Ταμπάκο. Ο Ταμπάκο βάζει και το σκόρερ. Λέει σκόρερ τη εθνική, ο Σαλπεγγίδη. Ο Ταμπάκο είναι θεό. Ναι, αλλά εγώ σου μιλάω για τελικό. Θεό αναφέρει. Εγώ σου μιλάω για. Να δούμε γιατί φάουλ σε καλή θέση. Τόσο τα ξέρα. Τι έβαλε. Τόσο τα ξέρω, Ρονάλντο. Τι έβαλε. 3-3 δεν σου. Εγώ εδώ και τέτοια. Ξέβαλα και ένα γκολ της προκοπής. Εγώ εδώ με αυτό το μαλλί. Τόσο θα ξέρω, παιδιά, έκανε hat-trick ο Ρονάλντο, έτσι. Τρομερά πράγματα. Και εκεί που δεν του το έχεις, ο Ρονάλντο με φάουλ, το οποίο φάουλ είναι πάρα πολύ ωραίο φάουλ. Μιλάμε για ένα από τα πιο αδύναμα σημεία του Ρονάλντο, έτσι. Oh. Εκπληκτικό φάουλ. Εκπληκτικό, πραγματικά. Ο Ρονάλντο έχει περίπου στις εκτελέσεις, τα έχουμε πει. Ο Ρονάλντο, όπως το λένε, έχει γλεντηθεί γι' αυτό πολλάκις και πάρα πολύ σωστά και αμέσως στον Παύλο Κουστέρη. Διότι στα φόρ είναι τραγικός. Έτσι, περίπου. Ο μύθος ότι είναι καλός εκτελεστής. Ναι, δεν είναι τελείως μύθος. Τα στατιστικά είναι περίπου μία εύστοχη εκτέλεση κάθε 50. Παύλο Κουστέρη, συγγνώμη. Α, δεν τον έχουμε, θα τον έχουμε. Τον έχουμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, 3-3. Εξαιρετική εκτέλεση. Ναι, δεν νομίζω να το ήθελε. Τυχαίο ήταν. Λοιπόν, εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Κριστιάνου Ρονάλντο. Στο 18ο λεπτό είναι ο μόνος τρόπος που η Πορτογαλία μπορεί να σκοράρει. Έτσι όπως παρουσιάζεται τουλάχιστον σε αυτό το παγκόσμιο μουντιάλ, σε αυτή την εμφάνιση. Παρά το γεγονός ότι έχει σκοράρει τρεις φορές, φαίνεται ότι η μόνη της επιθετική λύση θα είναι ο Κριστιάνου Ρονάλντο και ό,τι μπορεί να κάνει και για να σκοράρει και ο ίδιος και για να δημιουργήσει και για τους άλλους. Το θέμα είναι ότι ο Ντεχέ από την άλλη πλευρά πάλι το έφαγε όρθιος, δεν κατάφερε ούτε καν να κινηθεί προς την μπάλα, είδε απλά την μπάλα να περνάει πάνω από το δίκος και να καταλέγει στα δίχτυα του και έτσι έχουμε στο 28 λεπτό το 3-3 σε μια αναμέτρηση που η Πορτογαλία έχει κάνει 4 τελικές και έχει 3 γκολ. Ναι, και τα 3 γκολ είναι οι 3 στο στόχο, αυτό που λέγαμε πριν. Οι 3 στο στόχο του Κριστιάνου, ναι. Κάνε μια άλλη. Τέλος. Και άλλη είναι ένα εξωτερικό πλασέ. Του Κουαρέσμα, εντάξει. Που το περιμένουμε γιατί γι' αυτό έχει γεννηθεί ο Κουαρέσμα. Ναι, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Παυλό. Καλά. Θα ξαναπούμε. Λοιπόν, ναι, είναι τρομερό. Δηλαδή, το μεγαλύτερο respect στο Ρονάλντο πηγαίνει γι' αυτό. Πηγαίνει για το φάουλ. Πηγαίνει ότι τον αφήνουν να εκτελεί φάουλ, να το πω διαφορετικά. Το ότι τον αφήνουν να εκτελεί φάουλ είναι το εντυπωσιακό. Και βάζει, ναι, 1-50. Αυτό ήταν το 1-50 του. Τρομερά πράγματα, έτσι. Και μας έκοψε πάνω στο καλύτερο, έτσι. Μπράβο, ρε. Μπράβο, υπέροχα. Υπέροχα. Νάτι και οι φαν τη Πορτογαλία. Ξεμίτησαν σιγά σιγά. Οι Ελληνοπορτογάλοι. Λες να γίνει κανένα αστείο τώρα στο φινάλε να τρέχουμε. Τα ξέρεις, γιατί να... όχι. Γιατί να μην γίνει, δηλαδή. Ποιο είναι το αστείο. Φερνάντο Σάντο είσαι, ρε φίλε. Εντάξει, Φερνάντο. 2 σουτ, 4 γκολ. Δηλαδή. Κόρνερ σε καλή θέση. Αν όχι ο Φερνάντο Σάντο, ποιο. Sorry κιόλα δηλαδή. 4 λεπτά καθυστερήσω να πούμε μόλις εισήλθαμε στο πρώτο εξ αυτών. Και νέο κόρνερ. Μπροστά ο Πέπε. Τρίβουμε τα χέρια μας εμείς μια ούλη δεσμερά. Μπροστά ο Ζαμουτίνιο. Το over 35 κόρνερ. Επιτέλους πληρωθήκαμε να λέει. Εσύ ποντάρεις καθόλου. Όχι ρε. Πες στον κόσμο σε παρακαλώ ότι μία φορά έχει πάει ταμείο γιατί σου έδωσε ο φίλος τα προγνωστικά
Πότε ήταν αυτό? Πληρωθήκαμε στο 93 και σου στέλνω μήνυμα και σου λέω ξεκούραστα κιόλας. Θυμάσαι? Κάτι θυμάμαι τώρα που το λες, αλλά πρέπει να ήταν. Πρέπει να πηγαίνει πάρα πολύ πίσω αυτό. Μα καμιά δεκαριά χρόνια είναι. Ναι, μπορεί και παραπάνω. Για κάποιο λόγο έχουμε κερδίσει 10 ευρώ. Να παίξουμε 10 ευρώ και σου λέω παίξω Ολλανδία. Παίξω Ολλανδία για θάνατο. Τι τα θυμάμαι, κάτι είχε γίνει, ναι, τώρα που το έχει. Πρέπει να ήταν στο Μουντιάλ του 6. Ε, νομίζω εκεί είχα ασχοληθεί τελευταία φορά με. Με οτιδήποτε. Ευκαιρία. Συγγνώμη, επειδή το λέμε αυτό, αυτά είναι καφενιακά που κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Έχετε δίκιο. Να συχτηρίζετε. Αλλά είχαμε ένα πολύ ωραίο σόλο στην περιοχή της Ισπανίας. Δεν προλάβα να δω ποιος ήταν. Ζωάο Μάριο ήταν, δεν προλάβα να δω ποιος ήταν. Το οποίο σταμάτησε με τάκλιν αυτοθυσίας πάνω στο σούτ. Συνεχίζει η Πορτογαλία να παίζει. Φάουλ τώρα έκανε ο Ρονάλντο. Οπότε τελειώνει κάπου εδώ η μικρή αυτή πολιορκία. Θέλω να δω ποιος ήταν στο σόλο πριν. Δεν μας το δείχνουν. Μας δείχνουν τη φάση με τον με το φάουλ που έκανε ο Ρονάλντο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. 3-3, δεν αλλάζει. 3-3. Α, έχουμε και κράμπες τώρα. Ο Ρονάλντο, ναι. Νομίζω, ναι. Ο Ρονάλντο. Ναι. Ο Ρονάλντο την πάτησε μάλλον. Εντάξει, και κάπως έτσι θα σβήσει το παιχνίδι. Σιγά σιγά ζητάει αλλαγή. Ανησυχία. Ένα έθνος αυτή τη στιγμή. Τι μου λες, κρατάει την ανάσα του και τέτοια. Τα παιχνίδια τα χθεσινά. Τι είχαμε, τι έγινε ακριβώς με την ΕΡΤ? Για τα παιχνίδια τα χθεσινά. Ναι, παιδί μου, που έχεις δει εννοώ τα παιχνίδια δεν από χθες. Χθες δεν είδα τίποτα, ρε. Δεν είναι σήμερα τίποτα. Άι Κουαρεσμάρα ήταν πριν. Ακόμα καλύτερα. Τι προβλήματα έχουμε? Έχουμε κανένα θέμα με την εικόνα? Είχαμε χθες ένα θεματάκι, ρε παιδί μου, ότι πρώτα το λέγαμε και μετά το βλέπαμε. Εντάξει, αυτό το έχουμε πολλές φορές. Το έχουμε, αλλά διορθώθηκε. Εντάξει, τώρα εσύ στο ραδιόφωνο υπάρχει μια διαφορετική λογική. Στο ραδιόφωνο το ψιλοπεριμένεις. Στην τηλεόραση υποτίθεται ότι αυτά ακριβώς είναι τα θέματα που πρέπει να λύσεις. Εντάξει, δεν λύθηκαν την πρώτη μέρα, θα λυθούν τη δεύτερη, θα λυθούν την τρίτη. Δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, ρε, η Ρωσία, Σαουδική Αραβία δεν είδα. Δηλαδή, εντάξει, για όνομα. Γιατί, ρε, εσύ? Για όνομα, ρε. Δεν είδε το παιχνίδι, μα είσαι τρελό. Υπάρχει, ρε. Η Σαουδική Αραβία θα φάει 52 γκολ στα τρία μάτσα. Μην βλέπει που νίκησε εμά. Γιατί και εμεί αντίστοιχα νικήσαμε την Αίγυπτο, θυμίζω, έτσι. μην το βλέπει έτσι. Γιατί κάποιοι λένε, ναι, είδατε τι. Έχει στείλει κάποιο, τι είπαμε, τη Ρωσία, τι λέγατε κτλ. Νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση η Ρωσία να κερδίσει την Αίγυπτο ή την Ουρουγουάη. Πλάκα κάνετε. Πλάκα κάνετε τώρα. Μανώλο έχει δώσει προβλέψεις για αυτό το Μουντιάλ? Δεν έχω δει, αλλά πρέπει να σου πω, να το αποκαλύψουμε τώρα, γιατί με θέλεις το θέμα. Ότι αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε την ευκαιρία να τον ρωτήσουμε από κοντά. Πότε? Το μεθεπόμενο Σάββατο. Το μεθεπόμενο Σάββατο. 23 του μηνού. 23 του μηνού, στο Athens Metro Mall. Τελευταία φορά, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο Μουντιάλ ήταν. Τελευταία φορά που μιλήσαμε. Ναι. Και του είχα ζητήσει να κάνει μια πρόβλεψη. Είχε πέσει μέσα. Μια πρόβλεψη για ένα μάτσι, πρόβλεψη για διοργάνωση, λες τώρα. Για τη διοργάνωση. Είχαμε μιλήσει 10 μέρες πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Ναι. Αγοράκι μου, θα το πάρει η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Γερμανία, η Ισπανία, ναι, η Πορτογαλία. Ναι. Πέσαμε μέσα όμως. Εννοείται ότι πέσαμε τελείως μέσα. Γιατί όλες αυτές οι πρόβλεψες από πολύ κοντά. Θαυμάσια. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, τελείωσε το μάτσα, αν καταλαβαίνω καλά, από τον Ρονάλντο, ο οποίος περιχαρής πανηγυρίζει. Το χειρότερο κούρεμα των τερμοχών. Ναι, το κούρεμα. Το κούρεμα είναι λίγο χάλια. Τέλος πάντων. Δικαιούται να πανηγυρίζει. Μιλάμε για ένα. Οι Ισπανοί δεν πρέπει να αισθάνονται πολύ ηλίθιοι αυτή τη στιγμή. Έτσι. Φέρνουν στο παλαιό μια ομάδα που έκανε 3 σουτ στο τέρμα. 3 σουτ στο τέρμα. Και βάλε 3 γκολ. Μιλάμε για Championship Manager τώρα. Πώς ρε φίλε, είναι πώς ρε φίλε. Όχι, δεν είναι ψεύτικα τα στατιστικά. Προηγουμένως δεν λέγαμε για τον Κουάρεσμα, ότι σουτάρα έκανε ο Κουάρεσμα. Δεν την έκανε. Τον μπλοκάρανε. Όχι. Δεν μέτρησε. Αυτό ήταν εκτός εστίας.
Α, εσύ λες τρία. Εγώ λέω τα εντός εστίας. Τα σούτ που πήγαν εντός εστίας ήταν τρία. Ήταν τα γκολ. Ναι. Αντίστοιχα η Ισπανία, θα μου πει, δεν έκανε και αυτή την περισσότερη. Πέντε έκανε. Αλλά έκανε 12 σαν κάπω παιδί. Ήταν πιο επιθετική, ρε παιδί μου, Ισπανία. Τώρα δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ναι, πάντω αν έχει ανοίξει την τηλεόρασή σου και γύρω στο 70, θα έχει την εντύπωση ότι μιλάμε για σφυροκόπημα τη Πορτογαλία, ε. Ναι. Αλήθεια αυτό. Το θέμα ότι δεν το λύσαμε μεταξύ του το θέμα. Και τώρα για την πρώτη-δεύτερη θέση που του καίει, πρέπει να σου πω. Γιατί ο δεύτερο θα παίξει με την Ουρουγουάη πιθανότατα. Μην ασχολείσαι, Ιρανάρα θα περάσει και θα περάσει και χαλαρά, σβηστά. Ιρανάρα δεύτερη. Ιρανάρα. Λοιπόν, ο πρώτος λοιπόν παίζει με την Ιρανάρα. Άρα θέλει την Ιρανάρα νομίζω περισσότερο από Ουρουγουάη. Νομίζω. Mm. Απ' Ιρανάρα, ρε, συγγνώμη, τι βλακίζει. Θα περάσει το Ιράν από τον όμιλο. Ναι. Ποιο θα κερδίσει, την Πορτογαλία ή την Ισπανία? Στους δύο. Στο δίνω από τώρα. Το Ιράν, ευχάριστη έκπληξη. Ωραίο είσαι. Μη σου πω ότι ένα Σαριφάτ. Ναι, 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 ναι. Παστελώνουμε. Ναι, καταλαβαίνετε. Ναι, 70 εκατομμύρια μετά. Έτσι. Μέχρι να τελειώσει. Πάντως δεν σου κάνω πλάκα για αυτό, το πιστεύω. Και Χατζησάφαρο ή όχι. Καρύμ όμως, τρία γκολάκια. 12 εκατομμυριάκια, ε. 12. Ποιο? 12 είναι ο διαμαντάκο. Εσύ. Ποιο είναι αυτό? Έχει πλάκα. 25 και βάλει. Με δύο γκολ είπα μόνο. Τέλος. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και ένα σχόλιο για το παιχνίδι μόλις ολοκληρώθηκε. Το Πορτογαλία-Ισπανία 3-3 από τον κύριο Νίκο Κατσαρό. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χορτάσαμε πάντα. Ναι. Έτσι δεν μπορεί να πει. Γκολ, ποδόσφαιρο καλό. Και συναρπαστική διακύμανση. Ακριβώς, συναρπαστική διακύμανση. Το ιδηρικό ντέρμπι δικαίωσε τις προσδοκίες μας κατά απόλυτο τρόπο. Και εν πάση περιπτώσει πήραμε και μια ιδέα πώς μπορούν να συνεχίσουν αυτές οι δύο ομάδες. Δηλαδή υπήρχε, ας πούμε, ένα ερωτηματικό, αν θέλετε, για το σε τι κατάσταση αφενός βρίσκεται η Ισπανία και αφετέρου εάν και κατά πόσο επηρεάστηκε από την αντικατάσταση του Λοπετέγη στο παραένα. Είδαμε όμως, εγώ τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη, μια Ισπανία σε πολύ καλή κατάσταση, μια Ισπανία που νόμιζες πως έβλεπες την Μπαρσελόνα στα καλά της, με αυτοματισμούς, μια ομάδα που νόμιζε ότι είναι ομάδα και όχι εθνική ομάδα, εν πάση περιπτώσει, με απόλυτη συνοχή, με προγραμματισμό στο παιχνίδι της, με σχέδιο, μια ομάδα που πείθει ότι μπορεί να πάει μακριά στο Μουντιάλ και βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε και τους άλλους θεωρητικά θεωρούμενους ως διεκδικητές, όπως την Αργεντινή, τη Γερμανία, τη Γαλλία. Αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως είναι η Ισπανία μπορεί να είναι, να πάει πολύ μακριά και να θεωρείται σαν μία από τις ομάδες που μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο. Απ' την άλλη πλευρά η Πορτογαλία ήταν, τι να πω, αυτό δεν χρειάζεται δηλαδή να το σκεφτεί κανένας, ήταν Ρονάλντο, έτσι. Έβαλε τρία γκολ, εντάξει, το ένα ήταν και δώρο του Ντεχέα, αλλά τα άλλα δύο είχαν τη σφραγίδα του, ήταν η ηγέτης της ομάδας, μια ομάδα η οποία έχει τα στοιχεία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, χωρίς όμως να έχει κανένα άλλο σπουδαίο παίχτη, μια ομάδα που συνιστά ένα αξιόλογο σύνολο και αυτό βέβαια το πιστώνουμε στο Σάντος, όλες οι ομάδες του Σάντος είχαν εικόνα αξιόπιστου και δεμένου συνόλου, το ίδιο έχει κάνει και με την Πορτογαλία, με τους παίχτες που τους υπόλοιπους πλην του Ρονάλντο να υπολείπονται πολύ βέβαια της κλάσης του Ρονάλντο, αλλά να υπολείπονται πολύ και από τους αντίστοιχους της Ισπανίας. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς επειδή είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα, στάθηκε όσο μπορούσε καλύτερα, είχε σχέδιο, είχε πλάνο, προσπάθησε να αντιδράσει στο παιχνίδι της Ισπανίας, το οποίο ξέρουν πολύ καλά οι Πορτογάλοι, αυτό το passing game. Συσπηρωθήκαν πίσω σε μεγάλα διαστήματα, κλείσανε χώρους. Κάποια διαστήματα υφίσταντο έτσι πολύ ασφυκτική πίεση, στην οποία όμως άντεξαν. Και χάρη στην ικανότητα του Ρονάλντο να βγάζει φάσεις από το πουθενά, να τελειώνει φάσεις με τον δικό του τον ξεχωριστό τρόπο, κατάφερε να πάρει αυτή την ισοπαλία σε ένα παιχνίδι που νομίζω ότι μας άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Δεν ξέρω εσείς αν συμφωνείτε. Μακράν το καλύτερο παιχνίδι. Μακράν το καλύτερο παιχνίδι.
και μας προδιαθέτει ότι θα δούμε μια Ισπανία, όπως είπα και πριν, η οποία θα έχει όλες τις δυνατότητες να πρωταγωνιστεί σε αυτό το Μουντιάλ, και μια Πορτογαλία η οποία είναι μια αξιόλογη ομάδα, αλλά δεν ξέρω το πόσο μπορεί να πάει πιο πολύ μακριά, να φτάσει δηλαδή τετράδα, δεν το βλέπω δύσκολο. Θα δούμε όμως, πρέπει να δούμε και τις άλλες ομάδες. Άρα θα δούμε τη Γαλλία, θα δούμε την Αργεντινή, έτσι, και θα πάρουμε μια γεύση τους ως προς το τι κατάσταση βρίσκονται αυτές οι ομάδες. Αυτά, παιδιά, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλό, καλό βράδυ. Λοιπόν, επόμενα παιχνίδια 20 του μήνα, Πορτογαλία, Μαρόκο, Ιράν, Ισπανία. Το Ιράν πρώτο στον όμιλο αυτή τη στιγμή, έτσι. Και θα παραμείνει πρώτο. Λοιπόν, συμβαίνει κάτι πολύ σουρεαλιστικό. Να το πω τώρα, να το συζητήσουμε μετά. Γιατί δεν ξέρω αν θα υπάρχει μετά. Πρέπει να βγάλω screenshot, το πούμε μετά, ε. Κυριάκη, φίλε, έχει μιλήσει. Για το γύρο Χουμπστόμ, να πω τώρα ή να πω μετά. Να πω τώρα για το γύρο Χουμπστόμ, γιατί πρέπει να στείλει και μηνύματα ο κόσμος. Λοιπόν, έχουμε Ακαδημία Διαμαντίδη Παπαλουκά. Φέτος το καλοκαίρι έχει κάμπια αγόρια και κορίτσια από 5 ετών και άνω που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του γύρο Χουμπστόμ στην Κηφισιά. Ο Σπόρ FM προσφέρει αποκλειστικά στους ακροατές του τη δυνατότητα να κερδίσουν εντελώς δωρεάν 8 συνολικά συμμετοχές. Κάνουν Κασάμερ Καμπάκι κτλ. Δύο από αυτές τις συμμετοχές θα κληρώσουμε σήμερα, οι οποίες δύο συμμετοχές αφορούν την τέταρτη περίοδο του κάμπ, δηλαδή από 9 ως 13 Ιουλίου. Οπότε, όσοι ενδιαφέρεστε, κάντε το εξής. Στέλνετε μήνυμα στο 19600, γράφοντας Sport FM, αφήνετε ένα διάστημα, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Eurohoops. Το στέλνετε στο 19600, 1 και 24. Το κάθε μήνυμα, κάθε μήνυμα και μία συμμετοχή, μέχρι τις 11.30, 12 παρά θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα Fight Club. Υπενθυμίζω για τελευταία φορά ότι έχουμε σήμερα σε μισή ώρα περίπου την κλήρωση για το Eurohoops Dome, την ακαδημία δηλαδή που διευθύνουν ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Θοδωρής Παπαλουκάς, η οποία εγκαινιάζει το φετινό καλοκαίρι ένα μοναδικό κάμπ για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών και πάνω, που θα διεξαχθεί στην εγκαταστάση του Eurohoops Dome που βρίσκονται στην Κηφισιά. Ο Sport FM προσφέρει αποκλειστικά στους ακροατές του τη δυνατότητα να κερδίσουν εντελώς δωρεάν 8 συνολικά συμμετοχές. Δύο εξ αυτών θα κληρώσουμε σήμερα, οι οποίες αφορούν την τέταρτη περίοδο του κάμπ από 9 μέχρι 13 Ιουλίου. Όσοι λοιπόν γονείς μας ακούτε και θέλετε να στείλετε τα παιδιά στο Eurohoops Dome, για τα επόμενα 20 λεπτά στέλνετε μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 19600, γράφοντας Sport FM με λατινικούς χαρακτήρες, αφήνοντας ένα διάστημα, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Eurohoops, και μπαίνετε στην κλήρωση που θα κάνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,24 ευρώ. Και βεβαίως κάθε μήνυμα επίσης είναι μια συμμετοχή, το καταλαβαίνετε, το ξέρετε. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε οτιδήποτε άλλο έχουμε να πούμε, ολοκληρώθηκε το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας και το πιο συναρπαστικό παιχνίδι από αυτά που έχουμε δει σήμερα, βεβαίως χωρίς καμία άλλη συζήτηση, έχουμε μαζί μας και τον Χρήστο Σιδηρακόπουλο για να συζητήσουμε πολλά ωραία πράγματα που είχαμε σε αυτό μας. Το μάτς αυτό καθ' αυτό, το Ρονάλντο που σκούρασε τέταρτο Μουντιάλ και γράψει ιστορία, το Ρονάλντο που έκανε χατρίκ και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα, Χρήστο. Γεια σου. Τι κάνετε? Καλά. Λοιπόν, έχουμε πολλά, έκανε πολλά ρεκόρ μαζί. Είναι ο πρωταγωνιστής του αγώνα, όπως και να το κάνουμε. Μπορεί να το μάτς έχει 3-3. Εγώ θα πω το εξής, ότι η άποψή μου είναι ότι απόψε είδαμε το μάτς με το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε το Μουντιάλ. Δηλαδή απόψε καταλάβαμε ότι έχει ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Δεν θέλω να μειώσω ούτε τη συμπαθέστατη νίκη της Ρωσίας χθες, ήταν και εντυπωσιακή με 5-0, ούτε την προσπάθεια που κάναν νωρίτερα και το Ιράν με το Μαρόκο και η Αίγυπτος με την Ουρουγουάη, αλλά απόψε καταλάβαμε ότι έχουμε ένα παγκόσμιο κύπελο και έχουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης από τη μία πλευρά. Σήμερα νομίζω ότι η Πορτογαλία δικαίωσε περισσότερο το τίτλο της ως πρωταθλήτρια Ευρώπης παρά με τις εμφανίσεις της στο Euro 2 χρόνια πριν. Σήμερα ήταν εξαιρετική απέναντί της μια Ισπανία που εκνηδιάστηκε με το πέναλτι νωρίς. Αντέδρασε όμως και αυτή εξαιρετικά και η Ισπανία έχει τεράστιο ρόστερ, καλούς παίκτες, ποιότητα, τον Diego Costa που είναι το πρώτο σούτ εντός στόχου που κάνει με τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας παγκόσμιο κύπελλο. Στο προηγούμενο ό,τι προσπάθεια είχε κάνει ήταν εκτός και αυτή τη φορά σκόραρε. Αλλά το εντυπωσιακό λοιπόν είναι ότι σήμερα ήταν κάκιστος ο άνθρωπος για τον οποίο έχουμε κάνει τόση και τόση συζήτηση, ότι είναι ο καλύτερος θανατοφύλακας και είναι ο καλύτερος θανατοφύλακας, δεν αλλάζει απόψη αυτό. Αλλά για να δούμε πώς ντύνεσαι Λωρίς Κάριος πάρα πολύ εύκολα, εννοείς ο Ντεχέα. Έτσι, δηλαδή τι εύκολο είναι για έναν θανατοφύλακα να φάει ένα κοροϊδίστικο γκολ. Σήμερα έχει δεχθεί ένα κοροϊδίστικο γκολ και έχει στήσει και λάθος το τείχος του, ακόμα και το γεγονός ότι δεν έχει βάλει έναν άνθρωπο. Δηλαδή τι μπορούσε να κάνει ο Ρονάλντο, πάσα. Πότε την έχει κάνει ο Ρονάλντο, την πάσα σε φάουλ. Να μην βάλει έναν παίχτη στο ένα δοκάρι σου.
Όχι ότι μπορούσε πιθανώς να κάνει κάτι και ο παίκτης το δοκάρι. Δηλαδή ακούω τώρα ότι δεν είναι εύκολο να το πιάσει. Πάμε τώρα στον Ρονάλντο, ο οποίος έχει κάνει μια σειρά από ρεκόρ απόψη. Δηλαδή έχει κάνει. Γίνεται μετά το Πελέ, τον Ζέλερ και τον Κλόζε, σκοράρει σε τέταρτο παγκόσμιο κύπελο. Ένα ρεκόρ. Σκοράρει σε 8η σερή μεγάλη διοργάνωση, είτε Euro, είτε Mundial, είτε συνομοσπονδιών, από το 4 και μετά. Δηλαδή όποια μεγάλη διοργάνωση έχει πάει όλα αυτά τα χρόνια, έχει σκοράρει. Το εκπληκτικό λοιπόν της ιστορίας, θα σας πω ένα στατιστικό. 26 σούτ για να πετύχει ένα γκολ το 2006. 22 σούτ για να πετύχει ένα γκολ το 2010. 23 σούτ για να πετύχει ένα γκολ το 2014. 3 σουτ για να πετύχει 3 γκολ εντός στόχου. Συζητάμε σήμερα. Δεν είναι απίστευτο. Είναι όντως. Είναι απίστευτο. Χρήστο, δεν έχει κάνει τέταρτο σουτ η Πορτογαλία στο στόχο, έτσι. Νομίζω δεν έχει κάνει. Όχι, τέταρτο. 3 στα 3. Τα 3 στα 3 είναι του Ρονάλντο και είναι γκολ. Αλλά είναι απίστευτο το ότι πώς μερικές φορές, παιδί μου, γιατί η στατιστική στο ποδόσφαιρο δεν είναι στατιστική μπάσκετ. Έχει οριμάσει πλήρως και το παιχνίδι του. Δηλαδή, πια είναι ένας φορ περιοχής. Έχει πάψει πια να είναι ο Ρονάλντο που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τρίτος μόλις Πορτογάλος πετυχαίνει χατρίκ σε παγκόσμιο κύπελο. Το 66 ο Ουσέμπιο, το περίφημο μάτς που ανέτρεψε μόνος από 3-0 την Κορέα σε 5-3. Ο Παουλέτα σε ένα παιχνίδι του 2002 Πορτογαλία-Πολωνία και τώρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δηλαδή η λίστα είναι ατελείωτη. Η λίστα είναι ατελείωτη. Και σήμερα η Πορτογαλία έχει μείνει στο παιχνίδι, γιατί ποδοσφαιρικά η Ισπανία ήταν εξαιρετική. Η Ισπανία έχει κυκλοφορήσει την μπάλα εκπληκτικά, έχει αντιδράσει, έχει σοφαρίσει, έχει περάσει μπροστά. Και ο Ρονάλντο καταφέρνει και το φέρνει το παιχνίδι στο 3-3. Αυτές οι δύο ομάδες θα περάσουν αυτόν τον όμιλο. Νομίζω θα είναι τρομερή μεγάλη έκπληξη το Ιράν ή το Μαρόκο να αφήσουν κάποιον έξω. Συνεπώς θα έχει μεγάλη σημασία μεταξύ τους να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος για τα όποια ζευγαρώματα μετά. Πάντως απόψε, επαναλαμβάνω, είδαμε ένα μάτς το οποίο καταλάβαμε για μια ακόμη φορά γιατί τελικά οι εθνικές ομάδες και γιατί ειδικά το παγκόσμιο κύπελο και το Euro έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά γιατί ειδικά το παγκόσμιο κύπελο και επειδή είναι μια φορά στα 4 χρόνια έχει μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Ήταν ένα μάτς απόψε που καταλάβαμε την ποιότητα αυτών των δύο. Έχουν τεράστιους παίκτες και οι δύο ομάδες μέσα. Είδαμε ποδοσφαιριστές που στο τέλος μιας χρονιάς που είναι διαλυμένοι πόσο καλά μπορούν να παίξουν, διεκδικώντας το ύψιστο τρόπαιο, ας πούμε, στη καριέρα τους. Νομίζω ότι είδαμε ένα μάτς το οποίο πραγματικά δεν σε άφηνε να σηκωθείς, να πεις μισό λεπτάκι να κάνω κάτι άλλο. Κλείνει η βραδιά. Να σου πω την αλήθεια, χαίρομαι πάρα πολύ για τον Σάντος, γιατί έχει ακούσει ό,τι έχει ακούσει, γιατί ακόμα και το 2016 ο τρόπος το πήρε η Πορτογαλία, αλλά δεν είναι μικρό πράγμα να πας με την Πορτογαλία και να πάρεις το Euro μέσα στη Γαλλία, απέναντι στη Γαλλία. Αλλά εδώ παρουσίασε, μέσα στο παιχνίδι προσπάθησε, το παιχνίδι του το κυνήγησε μέχρι το τέλος. Ναι, αν δεν έχεις τον Ρονάλντο να σου κάνει αυτό το φάουλ, δεν θα ισοφαρίσεις ποτέ. Αλλά δεν κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια να πει να αποδεχτεί τη μοίρα του όταν η Ισπανία πέρασε μπροστά. Θα δούμε πού θα πάνε αυτοί οι δύο. Πάντως η Πορτογαλία από τη μία πλευρά, όσο έχει τον Ρονάλντο μέσα, μπορεί να ελπίζει σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Και από την άλλη πλευρά η Ισπανία, νομίζω σήμερα είδαμε, λοπετέγει, ξελοπετέγει, έρωξε, έρω. Οι ποδοσφαιριστές μερικές φορές παίζουν για τον εαυτό τους. Δηλαδή σήμερα μας θύμισε η περίπτωση του Ντεχέα ότι δεν υπάρχουν δεδομένα όταν μιλάμε για ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Ο καλύτερος πραγματικά τερματοφύλακας του κόσμου έχει τεράστια ευθύνη τουλάχιστον σε ένα γκολ της Πορτογαλίας. Και πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, όμιλος είναι ακόμα, δηλαδή το όποιο λάθος της Ισπανίας, το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν το πληρώνει. Γιατί εντάξει, ισοπαλούν το παιχνίδι και έχουν την ευκαιρία στα επόμενα δύο μάτς και οι δυο τους να κάνουν κάτι. Τώρα από τα νωρίτερα παιχνίδια δεν στέκομαι σε κάτι. Η Ουρουγουάη πήρε μια νίκη, τη δικαιούται, αλλά είναι γερασμένη ομάδα και δεν είναι και σε καλή κατάσταση ο Σουάρες. Η Αίγυπτος χωρίς τον Σαλάχ, το ξέραμε έτσι κι αλλιώς και πριν γίνει το τουρνουά. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και πάλι καλά, δηλαδή, που το κράτησε το μάτσο όσο το κράτησε. Στο άλλο το παιχνίδι, το λογικό του μάτι ήταν να πάει να σβήσει το 0-0, ήρθε το αυτογκόλ και το Ιράν πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη που δεν νομίζω θα του χρειαστεί σε κάτι, αλλά για τον τίτλο της τρίτης ομάδας του ομίλου. Και περνάμε στα αυριανά, όπου θα δούμε και Αργεντινή. Θα δούμε αύριο και τους Κροάτες. Αρχίζει, όσο περνάνε οι μέρες, θα βλέπουμε αύριο 4 τα παιχνίδια. Ναι. Από τις λίγες μέρες που έχει 4. Είναι από τις λίγες μέρες που έχει 4. Αυτά. Τέλος.
πάντων, θα το κλείσω όπως ξεκίνησαμε την κουβέντα μας. Σήμερα καταλάβαμε ότι ξεκίνησε πραγματικά το παγκόσμιο κύπελλο. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, εν τω μεταξύ, το πρώτο το έχουμε ανεβάσει κιόλας. Λοιπόν, σε, έχει πάθει ένα κοκομπλόκο το site της FIFA. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δηλαδή, έχουμε ανεβάσει και σχετική φωτογραφία στο σελίδα του Fight Club στο Facebook, αλλά μπορείτε να μπείτε για να το δείτε και στο FIFA.com. Κοκομπλόκο, για να μου κάτι μας κρύβει. Δεν αυτό εντάξει, να αναρωτηθώ, σωστά. Λοιπόν, όπου στον πρώτο και στον δεύτερο όμιλο, τους δύο μήνους δηλαδή των οποίων τα παιχνίδια έχουν διεξαχθεί χθες και σήμερα, δεν έχει τη βαθμολογία μετά από ένα παιχνίδι, αλλά έχει την τελική βαθμολογία μετά από τρία παιχνίδια. Στον πρώτο όμιλο λοιπόν, κατά τη FIFA που κάτι ξέρει, για να δούμε, περνάει πρώτη η Ρωσία και δεύτερη η Ουρουγουάη με 5 βαθμούς και μένει έξω η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία με 2. Στον δεύτερο περνάει πρώτο το Ιράν με 5 βαθμούς. Η Πορτογαλία δεύτερη στην ισοβαθμία με την Ισπανία στους 3. Με 3 ισοπαλίες δηλαδή. Ναι. Και το Μαρόκο μένει έξω με 2 βαθμούς. Καλά, βεβαίως το ότι είναι κουκουρούγια και έχει πάθει κοκομπλόκο φαίνεται από το goal difference, άμα δεις, έτσι. Γιατί είναι αλλαντάλλον. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε την Πορτογαλία και την Ισπανία με 3 ισοπαλίες. Και η μεν Πορτογαλία έχει θετικό goal difference και η Ισπανία έχει αρνητικό. Έχεις καταλάβει. Αλλά πόσοι θα πάνε να τον ποντάρουν τώρα, έτσι. Εννοείται. Χαμός θα γίνει τώρα. Απλώς όπως εδώ συμβαίνει, πρώτη εδώ. Ναι. Πρώτη εδώ. Έτσι. Και επιτέλους, δεν ξέρω αν έχεις δει εσύ άλλο, αλλά επιτέλους ήρθε το πρώτο μήνυμα με το «Ελάτε τώρα πια ισοπαλία». Δηλαδή τώρα αυτή η ισοπαλία δεν είναι δραστημένη. Πόσα έχει επέξει στο χ ο άλλος για να το φάει όρθιος. Νομίζω ότι ο φίλος ο συγκεκριμένος δεν κάνει πλάκα, ότι είναι δικός μας άνθρωπος. Είμαι σίγουρος. Δηλαδή αν δεν ήταν αυτό στημένο, τι ήταν δηλαδή. Βέβαια. Αν δεν ήταν αυτό το μάτι, πείτε μου ένα στημένο δηλαδή, αν δεν είναι αυτό. Πλάκα κάνουμε τώρα. Α, το διορθώσανε να κάνω refresh. Παιδιά, το διορθώσανε. Εμείς έχουμε κρατήσει τα screenshots, υπάρχουν τα αποδεικτικά. Πρώτοι εδώ. Και στο. Ναι, το διορθώσανε τώρα. Μάλιστα. Οπότε δεν μπορείτε να μπείτε στο FIFA να το δείτε. Έχουμε τα screenshots. Facebook. Όποιος θέλει τώρα. Εντάξει, όχι εμείς και άλλοι θα το έχουν προσέξει, είμαι σίγουρος. Να σου πω, κύριε Γιάννη μου. Για πες τώρα. Αυτό που λέει ο φίλος εδώ, ο Γιάννης ο 13, λέει τι 4 μάτς αύριο, ρε παιδιά. Έχουμε και εξεταστική, πώς θα διαβάσουμε. Τι κάνεις την περίοδο εξεταστικής όταν έχει μουντιάλ? Πρόβλημα. Έχουμε προβλήματα εκεί. Τι κάνεις ακριβώς? Έχει 4 παιχνίδια και θες να τα παρακολουθήσεις και τα 4. Καταρχάς, όταν έχει εξεταστική, τι κάνεις, περιμένεις τώρα την τελευταία μέρα για να διαβάσεις? Εγώ δεν ξέρω, δεν διάβαζα ποτέ στην εξεταστική, οπότε λοιπόν, ρωτάς λάθος άνθρωπο. Δεν διαβάζεις, ρε φίλε. Ό,τι έχεις διαβάσει, τέλος. Γιατί το λες αυτό? Κάτσε ρε. Ό,τι έχεις διαβάσει. Μιλάμε για ένα μήνα τώρα. Ένα μήνα δεν θα ανοίξει φίλο, δηλαδή. Πες ότι θέλουμε να παίξουμε. Όχι, ρε, σήμα σου λέει, αν έχεις αύριο να δώσεις μάτς. Ξέρω εγώ τη Δευτέρα. Θα διαβάσεις αύριο. Δεν έχεις διαβάσει. Ναι. Και αν ρωτάει ο άνθρωπος γενικότερα στο Μουντιάλ τι κάνεις, γενικότερα στην εξεταστική. Μιλάμε για ένα μήνα τώρα. 30 μέρες. Σφίγγει στα δόντια. Αν έχει μουντιάλ, οφείλει να είσαι προετοιμασμένο και να έχει κάνει το διαβασμό σου μέχρι Μάιο. Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει μπορεί καμιά κομπίνα, δηλαδή. Τι ξεκινάμε είναι και βλέπουμε, ξέρω εγώ, ανά 20 λεπτά. Α, όχι, δεν είναι. Βλέπει ένα πεντάλεπτο και μετά συνεχίζει και διαβάζει το Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου. Ωραία, παιδιά, τι είπα τώρα. Τι είπα τώρα. Από ποιο βάθος του μυαλού σου ξεπίδησε αυτό? Νομική φίλη. Όχι, δηλαδή, έλεος. Έλεος. Για όνομα. Όχι, ρε φίλε. Sorry κιόλας, δηλαδή. Να καλησπέρισουμε το φίλο που στέλνει μήνυμα και λέει corner σε καλή θέση. Αλήθεια τώρα. Τον καλησπέρισουμε. Ναι, να τον καλησπέρισουμε. Θαυμάσια, πολύ κοντά και corner σε πολύ καλή θέση. Εντάξει. Εγώ πάντως διαφωνώ με το Χριστό. Δηλαδή. Πιστεύω η Ρανάρ θα περάσει. Θα επαναλαμβάνω. Λοιπόν, έχουμε ωραία απάντηση. Το μάθημα μπορείς να το ξαναδώσεις. Μουντιάλ σε 4 χρόνια πάλι. Απλή απάντηση. Ωραίος. Είναι ωραίος, είναι τίμιος. Λοιπόν, πες το εδώ, σε τι διαφωνείς με τον Χριστό. Σε αυτό που είπε για το Ιράν.
Ότι δεν περνάει. Λοιπόν, το Ιράν. Είσαι Ιρανάρα πια. Ναι, συνεχίζω και στηρίζω Ιράν και λέω ότι θα είμαστε οι ευχάριστοι έκπληξοι του Μουντιάλ. Ωραία. Πες μου λοιπόν τώρα. Ένα παίκτη του Ιράν. Όχι. Ξέρουμε παίκτη του Ιράν, ρε φίλε, τουλάχιστον τρεις. Για όνομα. Ναι, συνέχισε. Θέλω να μου πεις ποια είναι τα επόμενα δύο αποτελέσματα του Ιράν. Δηλαδή θέλω να μου πεις πώς προκρίνεται το Ιράν. Πολύ ωραία. Το Ιράν κέρδισε το Μαρόκο. Παίζει με Ισπανία μετά και με Πορτογαλία τελευταία αγωνιστική. Ωραία, παίζουμε με Ισπανία, δεν έχουμε κανένα άγχος. Είμαστε χαλαροί με Ισπανία. Ναι. Τώρα να το πάρουμε ή να παραχωρήσουμε ένα χ. Εκεί είμαι. Όχι, νομίζω να του καθαρίσουμε σαν αυγό. Καθαρίζουμε σαν αυγό τη Ισπανία. Δηλαδή έχουμε περάσει από δεύτερη αγωνιστική και πάμε με Πορτογαλία με τα δεύτερα πια. Όχι, δεν μου κάνει. Όχι, όχι. Όχι, να πάρουμε ένα χ. Ένα χ και κερδίζουμε Πορτογαλία για να περάσουμε πανηγυρικά. Ένα-ένα. Και με Πορτογαλία περνάμε με ισοπαλία ω δεύτερη. Τι κάνουμε. Ωραία, του αλλάζουμε τα πετρέλαια με ισοπαλία, δεν είσαι τρελό. 4-0. Και δεν κάνω πλάκα για το 4-0, μπορεί να κάνω πλάκα, αλλά για όλα τα υπόλοιπα δεν κάνω πλάκα. Ωραία. Ιράν για θάνατο. Μάλιστα. Εσύ ποια λες, Γιάννη μου, ήταν η ευχάριστη εκπλήξη του Μουντιάλ? Ποια λέω ή ποια, ποια θέλω? Πες ό,τι θες. Ευχαριστώ για το Μουντιάλ. Εννοεί μία από τι μικρέ και μη υπολογίσιμε ομάδε. Αυτό, μπράβο, Γέννη, μπράβο, αυτό εννοεί. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα γούσταρα Περού. Περού, ε. Ναι. Περού. Το καλύτερο πρωτάθλημα. Γουστάρο Περού. Έχει παρακολουθήσει Περού? Όχι, δεν έχω παρακολουθήσει Περού. Θε να σου πω για Περού? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πρόσεξε. Βλέπει ένα παιχνίδι και έχει την εντύπωση. Μάλλον, εάν μέσα σε ένα μήνα δεις για κάποιο περίεργο λόγο τέσσερα παιχνίδια, ναι, τέσσερα παιχνίδια στο Περού, ναι, παίζει να νομίζω ότι βλέπεις το ίδιο παιχνίδι συνέχεια. Γιατί? Τώρα είναι πολύ περίεργο αυτό. Τέλος πάντων, είναι, ρε παιδί μου, όλες οι ομάδες παίζουν με τον ίδιο τρόπο. Ναι, δηλαδή, βαράμε στο ψαχνό. Ωραία. Βαράμε. Άρα είμαστε στη σωστή χώρα. Ναι, κίτρινες τώρα, κόκκινες και φλωρίες. Εντάξει, έχουμε καμιά κόκκινη μετά το 70, βέβαια, αν σπάσουμε κανένα πόδι. Ναι. Για τα απλά, δηλαδή, κατάγματα και όλα. Τίποτα. Γελάει ο κόσμος. Σου χτυπάει λίγο. Λέει, έλα, πρόσεχε λίγο. Ναι. Χαλάρωσε λίγο. Εντάξει, άσε να μην ματώσει πολύ. Και συνεχίζουμε. Δεν μας λες πολύ άμπαλους. Δεν μας λες πολύ άμπαλους. Έχουμε κάτι δεκαράκια ωραία. Ωραία. Τρέχουμε επίσης. Δηλαδή, μπορεί να βλέπεις ένα μάτς, να βλέπεις από τη μία να παίζει Πλατανιά Σβέρεια και από την άλλη να παίζει, δεν ξέρω τώρα, δύο ομάδες από τον Περού. Εντάξει. Μικρομεσαίες ομάδες. Ναι. 0-0 το ένα παιχνίδι, 0-0 και το άλλο. Το ένα είναι λες και το έχεις βάλει στην αργή κίνηση, το άλλο λες και το τρέχεις. Τρέχουμε. Δηλαδή δεν βαριέσαι. Ακόμη και αν δεν γίνονται φάσεις, δεν βαριέσαι, ρε παιδί. Το Περού είναι αυτό που τρέχει. Το Περού, ναι. Το Περού. Πολλές ανατροπές. Πολλές ανατροπές. Ωραία. Πολλά over. Ωραία. Και γενικώς. Ωραία. Και έχουμε, περίμενε και το καλύτερο. Δεν το καλύτερο. Έχουμε πάρα πολλές γεροντάρες μέσα. Πάρα πολλές γεροντάρες. Υπέροχο πρωτάθλημα μου περιγράφεις. Πέρσι το αγαπημένο μου. Ναι, υπέροχο πρωτάθλημα. Υπέροχο πρωτάθλημα μου περιγράφεις. Παρακολουθώ αυτό. Τα αγαπημένα μου είναι αυτό. Ναι. Τι άλλο, Χιλή. Ναι. Μεξικό. Αυτά τα τρία. Τόσο με αυτά τα τρία, δηλαδή, και την ψυχή μου πάρει. Ναι, ναι. Και μετά πηγαίνουμε λίγο εκεί σε Αυστραλία. Δηλαδή, αν έχει τελειώσει το ποντάρισμα το βράδυ με Περού, Χιλή και. Ποιο άλλο είπα. Και Μεξικό. Και Μεξικό. Και θες ακόμα λίγο. Λίγο ακόμη, ναι. 5,5 παίζει ένα Mariners. Έτσι, ρε παιδί. Έτσι, για το γιόλο. Για το γιόλο. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, στις εξελίξεις της ημέρας ότι ο Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης προσπέρασε τον μπλόκο, ναι, που είχαν στήσει αστυνομικές αρχές για να το συλλάβουν στο πλαίσιο του αυτοφόρου που εκκρεμεί εις βάρος του. Δηλαδή, δεύτερο ημέρα το παιδί. Πιθανότατα. Το πώς ξέφυγε ο Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης από τον μπλόκο της αστυνομίας δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι. Και τι μπλόκο ήταν, δηλαδή αν ήταν ένα μπλόκο όπου τον είχαν, πώς το λένε, τσεκάρει από πριν και έχουν στήσει τρία αυτοκίνητα, ας πούμε τέσσερα κάθετα μες στο δρόμο, οριζόντια μάλλον, λοιπόν, δεν ξέρω πώς για να μπορείς να φύγεις από τον μπλόκο. Από την άλλη, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης μπορεί να έχει το κιτ. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν κάναμε κοκό. Μπορεί να έχει το χρυσό κιτ. Ναι, να τα λέμε αυτά.
Και άμα είσαι το χρυσό κίτ, μπορεί και να φύγει. Μπορεί και να ξεφύγει. Και τον ψάχνουν τώρα, λες, είναι το Λακαρνανία. Γιατί ξέρω, αυτό φορέ, έτσι, 24 ώρες. Αν δεν το βρούμε μέχρι αύριο το μεσημέρι, πάπαλα, τελειώσαμε. Ναι, μεσημέρι από γεματάκι. Το έβλεπα, η τελευταία ενημέρωση είναι. Πώς το βλέπεις, θα το βλέπεις over αυτό. Ποιο. Over 2,5 μπλόκα θα φύγει. Πού θα πάμε, πού θα καταλήξουμε. Λένε τέλος πάντων κύκλοι της αστυνομίας. Που δεν σου θυμίζει αυτό, Πάνο Σόμπολο. Κύκλοι της αστυνομίας λένε ότι. Τον Πάνο Σόμπολο. Λεπτών η σύλληψη. Τον Πάνο Σόμπολο τον θυμίζουν. Κύκλοι της αστυνομίας και η άτυχη γραία. Η οποία ευρέθη τεμαχισμένη. Το βιβλίο το έχει διαβάσει. Όχι, ρε, εσύ, και κακό. Όχι, ρε, εσύ, Γιάννη. Δηλαδή, πρέπει να είναι θαύμα. Έχω δει, έχω διαβάσει 17 ρεπορτάζ και όλα βασίζονται στο βιβλίο του Πάνου του Σόμπολου. Και λέει στο ένα, ξέρω. Ήμουν στο νεκροτομείο και έβλεπα το πτώμα το οποίο ήταν διαμελισμένο. Αλλάζει σελίδα τώρα. Στην υπόθεση, το άγριο ξυλοδαρμό που οδήγησε στο θάνατο είχε κοπεί το δεξί χέρι. Τα έβλεπα. Αναλυτικά, αυτό δεν είναι βιβλίο, εσύ. Στην τέταρτη σελίδα το έχει κλείσει. Απ' άστο, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Δηλαδή, αν το διάβασε και μετά ρώταγε και έλεγε, τι δουλειά κάνει, εσύ. Θα έλεγε ότι ήταν όντω υπάλληλο στο νεκροτομείο. Ή ιατροδικαστή, ρε παιδί μου, στη χειρότερη. Έχω δει πτώματα εγώ άφθονα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11:30. Τέλος τα μηνύματα του διαγωνισμού, κάπου εδώ. Έχουμε αρκετά όμως δικά σας ωραία μηνύματα να διαβάσουμε στο επόμενο μήνυμα. Θα το κάνουμε αμέσως μετά την κλήρωση. Προς το παρόν όμως, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, το τραγουδάκι που ξέρετε και επαναρχόμαστε. Τις χώρες. Φεύγω, γίνομαι, άλλη εξαφανίζομαι, τα κάτω.
τα κάτω απ' τη γη ξαφνικά. Τα κάτω απ' τη γη ξαφνικά. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο Fight Club και πριν περάσουμε στα δικά σας μηνύματα, είναι ώρα να κάνουμε την κλήρωση για το Eurohoops Dome. 14 συμμετοχές είχαμε, αυτό σημαίνει 1 στους 7 κερδίζει, 1 στους 7 κερδίζει. Κώστα Κυριάκη, παρακαλώ, πες μας, πάρε μικρόφωνο, πάρε όφωνο μπροστά, μπράβο. Λοιπόν, και δώσ' μου 2 αριθμούς παρακαλώ από το 1 μέχρι το 14. Από το 1 μέχρι το 14. Μάλιστα, κύριε. Υπέροχα, το 2. Το 2. Θανάσης Σωτηρόπουλος είναι το 2. Και το 9. Και το 9 είναι ο κύριος Δημήτρης Μαργαρίτης. Μάλιστα. Θανάσης Σωτηρόπουλος, Δημήτρης Μαργαρίτης, οι νικητές, βασικά, όχι αυτοί, οι γη τους ή οι κόρες τους, βάση περιπτώσει. Πάρα πολύ ωραία, καλά αν περάσετε και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Πάμε τώρα μηνύματα. Όχι, θέλω να σε ρωτήσω πριν. Με αφορμή ένα μήνυμα του φίλου που λέει: ακούω συνέχεια πως όλα τα πιτσιρίκια ανταλλάσσουν χαρτάκια πανίνι. Πόσο τιμά τους χωριανούς μου και εμένα που σπάνια κάναμε ανταλλαγές. Τα παίζαμε στα χαρτιά με τράπουλα τα ίδια τα αυτοκόλλητα. Ρίχναμε το πρώτο και ακολουθούσε ο άλλος. Και νικητής ήταν εκείνος που έδειχνε χαρτάκι. Τέλος πάντων, ναι. Λέει ένα μήνυμα. Εσύ συμπληρώνεις ποτέ? Μικρός, αρκετά μικρός. Πολύ μικρός όμως. Ποτέ. Μουντιάλ, δεν θυμάμαι, να είχα σπίτι, κάνα 82-86 εκεί. Δεν είμαι μεγάλος φαν των του αυτοκόλλητου, να σου πω την αλήθεια. Περισσότερο να τα βλέπω παρά να τα κολλάω. Μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ποιο σου άρεσε? Έχεις καμιά θρυλική μορφή στο μυαλό σου? Καλά, μεγάλος Αεβαζίδης. Παλιά Λεωνίδας Βόσδου. Πώς? Λεωνίδας Βόσδου. Ο υπέρτατος, το υπέρτατο χαρτάκι. Ναι, βοήθησε με λίγο. Άρης, Λεωνίδας Βόσδου, Ξανθός. Ναι. Ο Αεβαζίδης του Πανσαραϊκού ήταν 2, ας πούμε, κλασικά ωραία χαρτάκια. Αυτά θυμάμαι, αυτά ήταν πάρα πολύ αγαπημένα. Και μου άρεσε πάρα πολύ όταν παλιά δίνανε μερικά περιοδικά, ρε παιδί μου, τύπου Αγόρι και Μπλεκ. Δίνανε κάτι ωραία αυτοκολλητάκια που ήταν μάλιστα και έτσι γυαλιστερά, ιταλικών ομάδων, κάτι σήματα της Πίζα, της Περούτζια και τέτοια. Αυτά μου άρεσαν επίσης πάρα πολύ. Έχω μερικά από αυτά ακόμα, πρέπει να σου πω. Και τι τα έκανες? Τίποτα, τα έβλεπα, δεν τα ξέρω, δεν τα κολούσα πουθενά. Κάθομαι και τα έβλεπα, ήταν σαν καθρέφτης. Ναι, για λέγε. Όχι, ήθελα να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, αν μάζευες εσύ, ποιο ήταν το σπάνιο, αν... Όχι, εντάξει, όχι τόσο πολύ, όχι, δεν τα θυμάμαι καν, ως πούμε. Και εγώ, ρε φίλε, αλλά έχω αρκετούς φίλους που είναι τρελή και παλαφή με αυτά, ναι. Και εξακολουθούν να είναι, δηλαδή. Και καλά κάνουν, γιατί όχι. Λοιπόν, υπάρχει φίλος που θυμάται το όνομα της μπειραρίας στο πρώτο φιλικό του Τσιρόλα. Ήταν η Σαντιγιόν. Και είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός 11-0. Μπράβο. Λέει, ο εδώ ο κόρμπος καίγεται και ο Μουνιάνι χτενίζεται. Μπράβο. Δεν θυμάμαι το όνομα, θυμάμαι όμως το σκορ. Αυτό πρέπει να ήταν. Ναι, ναι. 11. Οι φίλοι επίσης θυμούνται το μεγάλο μάτς του Ρωμαίου στο πρώτο του φιλικό στην Αγγλία με τη Σαουθάμπτον που βάζει σέντρα σουτ με το αριστερό. Μπορεί, ναι. Και ότι τα πρώτα παιχνίδια εκείνα που θυμάσαι, ναι, είναι 1-4 με Γάλεο. Γάλεο. Και στα καπάκια 0-2 εντός. Με τον Ιωνικό. Με τον... Ναι, με τον Ιωνικό, τότε που είχε ξεκινήσει Πανάθα και λέμε πάμε, Ιβάνς εδώ, Σαλπιγκίδης, πάμε για πρωτάθλημα και όλα αυτά τα ωραία. Και έχει δίκιο και ο φίλος που λέει για τον Ιβάνσιτς, είχε κάνει μεγάλη εμφάνιση και ο αγαπημένος ο Ιβάνσιτς. Και στο δεύτερο παιχνίδι, ξέρεις, τα κλασικά τα ωραία, να ακουμπήσει μπάλα. Και είχε κάνει ματσάρα, ο Ιπτά Σαμπάνα θυμίζει, λέει, στο 4 με το Εγάλιο είχε κάνει ο Σάλπι ματσάρα, ντεμπούτο με χάτρικ και Ιβάνσιτς. Αυτό έλεγα τώρα. 17 λεπτά, αυτό έλεγα. Δεν σε πρόσεχα. Συνέχισε. Δεν σε πρόσεχα, συγγνώμη. Πανίνι αυτοκόλλητο μόνο Βαλντεράμα. Ψηλό αρρώστια, ναι. Ο Στρατλιβάριος λέει: τι δεν έχεις δει 55 άρδες, ρε Χάρη? Ποιος δημιούργησε το ευχαριστώ για την αποδοχή πακέτο με τριαντάφυλλα, αλλά και το meme δώστε τις βραβείο ομορφιάς τώρα σε σχόλιο? Ναι. Το Σόμπολο λέει: το θυμίζει μία λέξη το κανονικά. Κανονικά, ναι. Κανονικά συνεχίζεται η έξοδος του τριημέρου. Το κατά λάθος φάουλ του Κριστιάνο, λέει ο Χριστόφορος Ζαρακλήκος, είναι σαν το κατά λάθος τρίποντο του Σάκοτα κόντρα Στρασμπούρ.
Ντροπή. Κάποιο άλλο αλυταρά. Λουταράδε. Για να το λέει ο Χάρης, λέει όλα τα παιχνίδια στον Πελό θα τελειώνουν 1-0 ή 0-0. Ματσάρε εσεί τώρα. Και 0-0. Έχει γορτάσει μπάλα. Δεν χρειάζεται τον γκολ τώρα. Τι 12 εκατομμύρια, Κάριμ. Τώρα τον πουλάνε τόσο. 140 θα φτάσει μεταγραφή με 3 γκολ. Ναι, ρε Καστίγιο. Λοιπόν, αδερφός Γιώργης από Ηράκλειο. Ναι. Σε ένα μήνυμα στο κάνει εικόνα. Είναι σαν να βλέπεις τώρα το μάτς. Ναι, 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 ναι. Ένας αγώνας στο Περού είναι σαν να παίζουν το γάμα 2 με το γάμα 5 του σχολείου. Δηλαδή 22 παίχτες που τρέχουν χωρίς κανένα πλάνο σε όλο το γήπεδο και καταλήγουν να δέρνονται. Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Αυτό είναι Περού. Μπράβο. Μ' αρέσει, πολύ ωραίο, πολύ τίμιο. Έχω ξαναπεί, λέει, ότι διαθέτω ο έμπειρος Βενετίας. Έχω ξαναπεί ότι διαθέτω. Ο έμπειρος Βενετίας για σένα. Α, συγγνώμη, φίλε, δεν βλέπω κιόλας. Έχω ξαναπεί ότι διαθέτω συμπληρωμένη ομάδα από Απόλλωνα Καλαμαριάς 1989-90 με Νόλι. Με Νόλι, αυτό θέγαμε. Με Δημήτρη Νόλι μέσα. Κάτσε, Νόλι, Τσολερίδη. Που γίνεται όλο ένα και καλύτερο Πινιώτη. Αρρώστιακη. Σεμερτζίδ, ποιο Σίγκα, Σίγκα. Σίγκα, Τωμάς Σίγκα που έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Σανθός. Δεν τον θυμάμαι πώς ήταν. Έπαιζε πάντως στον ΠΑΟΚ. Με Γιώργαρο Σεμερτζίδη. Και Ζήσης Τσέκο. Ζήσης Τσέκο. Τι είπε, ρε φίλε. Λέει αυτό το όνομα επίσης. Εμένα το Τσολερίδης και το. Τσολερίδης, ναι. Τσολερίδης. Νόλι. Α, γιατί. Πινιώταρο. Αστάστε, γιατί. Σύντροφε, εσύ που έχει αυτό που με Πινιώτη, θέλουμε να μα πει, είναι η κλασική φωτό Πινιώτη όπω τον αγαπήσαμε, καραφλοχετέο ή είχαμε μαλλί τότε και το χάσαμε σιγά-σιγά. Ναι. Να σα λέω, οποιοδήποτε αποτέλεσμα είναι δίκαιο εφόσον δεν κερδίζει ο Ράμος. Ο 7 Σαμπά σε ένα ντρογκμπάλ. Τι μάται ένα αδελφή μου που έχει συμπληρώσει άλμπουμ με αυτοκόλλητα από μεξικάνικα σύρια. Μαρία τη γειτονιά τη μέρα. Έχετε 2 χρόνια φυλακή του Ρονάλντο, δεν είπαμε. Μα ρωτάει εδώ ένα φίλο τώρα που είδε το screenshot. Λέει, παιδιά, βλέπω ένα τάμπλε. Έχετε 2 χρόνια φυλακή. Ποιο έφαγε? Ο Ρονάλντο έφαγε 2 χρόνια φυλακή. Σήμερα ήταν η μέρα του. Έβαλε, πώς το λένε, τα 3 γκολ και του ήρθε ένα ψιλομπουγιουρντή 18.800. 18 εκατομμύρια είναι αυτό. Σχεδόν δεν πληρώσει αυτό ο γερολάδας. Α, βάλε, γιατί. 18.800 για 4 ξεχωριστές υποθέσεις φοροδιαφυγής. Κλείεται. Βεβαίως, όταν λέμε, πώς το λένε, 2 χρόνια φυλάκιση, εννοείται δεν πρόκειται να μπει στη φυλακή, έτσι. Η διετής φυλάκιση σύμφωνα με τον ισπανικό νόμο. Θα δούμε τώρα, ή πρόστιμο θα είναι ή θα το επιβληθεί με αναστολή. Περιμένουμε να το δούμε. Αυτό πάντως δεν είναι φυλακή. Αλλά την έφαγε. Και με συμβιβασμό όλα αυτά. Mm-hmm. Προσέξτε, θα πληρώσει 18.800 και πρόσεξε, ο Κριστιάνο δικάστηκε ψάχνοντας εάν έχει όντως κρύψει 14.700. Με το συμβιβασμό. Το ψάξαν μόνο, μάλλον αποδέχθηκε ότι έχει κρύψει 5.700. Πρόσεχε, το 1/3 σχεδόν. Και για τα 5.700 έφαγε πρόστιμο 18.800. Λοιπόν, ο φίλος στέλνει νέο μήνυμα και λέει καραφλοχετέος ο Πινιώτης, όπως τον αγαπήσαμε. Κάποιος άλλος λέει στα 3 γκολ του Κριστιάνο, ναι. Το ένα δώρο και το άλλο πέναλτι. Έτσι μέχρι και ο Ρινάλντι κάνει χατ-τρικ. Ρινάλδαρος. Λοιπόν, πού είναι αυτός, πού έχει πάει? Κάπου στην Ιταλία είναι και βγάζει φωτογραφίες από ό,τι θυμάμαι. Ποιος οπότε δεν ξέρω τι γλυκά να διαβάζω το προηγούμενο βράδυ και να πηγαίνω άϊπνο στο μάθημα, πλάκα κάνεις. Ορίστε, άλλο, λέει, είχα εξεταστική το 14, ναι. Διάβαζα σπαστά μονόωρα μεταξύ των παιχνιδιών και μετά τα μεσάνυχτα. Είναι η μόνη φορά σε 4,5 χρόνια σπουδών που πέρασα και τα 6 μαθήματα που είχα να δώσω. Μπράβο. Αγαπημένη ομάδα στα Πανίνη, κάπου στο 92-93, ο Εορδαϊκός. Τι να έχει απογίνει αυτή η ομάδα, Εορδαϊκός. Εορδαϊκός, θυμάσαι Εορδαϊκό. Όπως είναι στον Εδεσαϊκό. Όχι, υπήρχε και ο Εορδαϊκός. Έπαιζε πρώτη εθνική ο Εορδαϊκός. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο Εδεσαϊκός έπαιζε πρώτη εθνική. Ο Εδεσαϊκός, ναι. Παράσχος Ζουμπούλης. Τερματοφύλακας. Πώς τον λέγανε. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι. Πετράρα Πασαλή θυμάμαι στον Εδεσαϊκό, σίγουρα. Δεν θυμάμαι. Αλλά δεν θυμάμαι. Εορδαϊκό στην πρώτη εθνική δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τους Λύκους τους θυμάσαι καθόλου. Τους Ιλτέξ Λύκους. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Θυμάσαι. Δεν έχω καμία ανάμνηση από αυτού. Μόνο το όνομα δεν μου δίνει. Εντάξει, το και δεν χρειάζεται. Και χωρούσαν κίτρινο-μαύρα. Έχω θυμάμαι. Πράσινα θυμάμαι. Πράσινα θυμάμαι. Πράσινα, ναι. Κάποιο δεν μα θυμάται λάθο. Μάλλον. Θυμάσαι κανένα λύκο. Όχι. Θυμάμαι για κάποιο λόγο ότι πρέπει να είχαμε 6-7 πρώην παίχτες του Ηρακλή. Αυτό μου έχει μείνει. Μπορεί να είναι στο μυαλό μου. Μπορεί. Δεν το θυμάμαι. Ομολογώ ότι δεν το θυμάμαι. Έπαιζε ποτέ στους λύκους ο Σακελαρίδης, ο Τίμιος. Ο αριστεροπόδαρος. Ναι. Ο αριστεροπόδαρος. Ναι, αριστερό μπακάκι, ναι. Ναι. Ο Εορδαϊκός διαλύθηκε, λέει κάποιος φίλος. Ο Μάρκο Τομάρι λέει: εμείς προλάβαμε Καραφλοχετέο και το Βαγγέλη Γερμανό. Στο εξώφυλλο του δίσκου ερωτικό κούρδισμα. Πριν αρχίσει να κάνει τον ηθοποιό. Αν ο Κριστιάνο, αναρωτιέται ο Χριστόφορος Ζαραγλίκος, ήταν παλαιστής στη δεκαετία του 70, θα ήταν το Μαδέρι από τη Μαδέιρα. Αν ήταν ποιος? Αν ήταν παλαιστής ο Κριστιάνο στη δεκαετία του 70, θα ήταν το Μαδέρι από τη Μαδέιρα. Ναι. Ναι, λέω εγώ. Ο Εμπύρος Βενετίας λέει την εξής μεγάλη αλήθεια: όταν θες να δεις μάτς και αφήσεις κάποια δουλειά για το ημίχρονο, πάντα θα σου πάρει περισσότερο χρόνο και θα χάσεις την έναρξη του δεύτερου. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό. Το Περού, κύριε, λέει ένας φίλος που δεν υπογράφει, σωστός, έχει θαυτεί στη μουντιαλική λάσπη της καρδιάς μας από εκείνο το 6-0 στην Αργεντινή. Το στημένο του 78. Λογαρά στη Δράμα. Λογαράς, ε. Έχω ανταλλάξει Νικίτα Μπελάνοφ με Μάρεξ Κουχράβη στο Euro του 88. Μόνο η αλλαγή του Μπάεβιτς με τη Γιουβέντους Αμπονσά με Καραπιάλη την ξεπερνάει. Κάτσε, καγάσε. Όπα. Γιατί είπες λάθος και τα δύο ονόματα. Λέω κάτι δεν πάει καλά με αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, δεν είναι Νικίτα Μπελάνοφ, είναι Ιγκόρο Μπελάνοφ και ο Σκούχραβ είναι Τόμας. Ρε φίλε, έτσι θα έχει γράψει τώρα. Τι θες να δω να πάω. Μπορεί να γράψει Μπελάνοφ και Σκούχραβ. Γιατί ξανύχτηκε. Γιατί ξανύχτηκε. Μηδέν στα δύο. Μηδέν στα δύο. Εσόρι κιόλα. Τιμούμε τον φίλο για το μήνυμά του, αλλά μηδέν στα δύο. Μπελάνοφ, αρρώστια. Μπελάνοφ πήρε χρυσή μπάλα, να θυμίσω. Μπελάνοφ. Μπελάνοφ είχε πάει χρυσή μπάλα εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν. Ο πειρατής Μπαρμπαρούσης λέει: όταν πάμε σε κάποιο μακρινό σταθμό του μετρό, παραδείγματος χάρη από Χαλάνδρη, Ανθούπολη με αλλαγή γραμμής, μας φαίνεται χρονοβόρα η μετάβαση, αλλά πάντα πιο σύντομη η επιστροφή. Ναι. Πόσο με τιμή, λέει ο Τιάλ Κάθερ Τιάλ Τζάχερ, που έχω ακούσει το Σόμπολο on air να λέει σε ρεπορτάζ τη φράση: το μικρό παιδάκι φώναζε μαμά μου, μαμά μου. Λοιπόν, ο Στραντλιβάριους σου λέει για τα Πανίνι ότι είχε και Β και Γ εθνική του άλμπουμ τότε. Α, καταλαβες. Α, εντάξει. Αγαπημένη, ο Ντιέγκο Μαραθώνα λέει ότι η αγαπημένη ομάδα Πανίνι επιστάν η Καστοριά του Σημεοφορίδη με την κλασική κιτρινοκόκκινη εμφάνιση. Από Καστοριά. Α, Καστοριά, όχι. Κλασική κιτρινοκόκκινη αγαπημένη ήταν και ο Αθηναϊκός, ρε φίλε. Επίσης αγαπημένη ομάδα, και μην πιζω ότι θυμάσαι τους δύο υπέροχους, ήταν Κόρινθος. Ναι. Τζανής Μόνος. Όχι, δεν θυμάμαι. Τον Πολύζο, με την Πολυκά Ούχα λε. Ο Πολύζο πήγε στο Παναθηναϊκό. Όχι, ρε. Ποιο πήγε στο Παναθηναϊκό μετά. Πω, τι κόλλημα τώρα. Έχει φάει κόλλημα τώρα. Έχω φάει, δεν γίνεται τώρα από την κόρη τώρα. Χατζη. Χατζηθανασίου. Όχι, μόνο ποιο Χατζηθανασίου. Παπαναγή. Α! Ο Περικλέ. Παπαναγή. Περιπτωσάρα ο Παπαναγή. Μεγάλη περιπτωσάρα ο Παπαναγή. Γενικός. Ο Δάφκος ήταν από το Συνοδεσαϊκό. Ποιος? Ο Δάφκος. Ο Δάφκος είναι δόξα δράμας, θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αν ήταν στο Συνοδεσαϊκό. Δεν το θυμάμαι. Όχι, παιδιά, ο Δεσαϊκός ξένο τροματοφυλάκα έχει. Το Ράμπουσιτς. Το Ράμπουσιτς, μπράβο. Μπράβο! Μπράβο! Το Ράμπουσιτς, πω, τι φλασιά έφαγα τώρα. Ναι. Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια από την κόμιση του Φάμπρεγκα. Σε όποια χώρα και να γίνει το Μουντιάλ, το επίσημο τραγούδι θα τραγουδάει Λάτιν καλλιτέχνης. Όπως Σακίρα, Ρίκι Μάρτιν κτλ. Ναι. Ναι, δεν είναι κακό. Λοιπόν, λέει πολύ μεγάλη αλήθεια ο ένας φίλος εδώ πέρα, Μιχαήλ Άγγελος. Λέει το δεύτερο γκολ του Κριστιάνο. Ναι. Το σούτ δηλαδή έξω την περιοχή. Είναι η δικαίωση του Αλκέτα Παναγούλια. Λέει ο μαλάκας ο προπονητής. Ας έχει παίχτε, σουτάρετε! Έτσι μπαίνει το γκολ.
Ο Ηλίας λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Η συντριπτική πλειοψηφία ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, όταν κάνουν ανάληψη από ATM, όταν τελειώσουν και πάρουν κάρτα, λεφτά και απόδειξη, για κάποιον ανεξήγητο λόγο περιμένουν μερικά δευτερόλεπτα ακόμα. Μήπως κάτι τους βγάλει. Λοιπόν, πριν κάνει ανανέωση, γιατί έχει γράψει μεγάλες μορφές, Στέφανε, με τιμή που διαθέτω άλμπουμ από Άρη 86-87 με αυτοκόλλητο Κατσιαούνι. Κατσιαούναρος. Μα τώρα σε παρακαλώ. Όπα, βλέπω τους δικούς μας. Εδώ βλέπω σύνδεση στην ΕΡΤ με Αργεντινή. Όχι με Αργεντινή, λοιπόν, με Μόσχα, όπου είναι η... Και Τσετζόγλ. Φίλα της Αργεντινής. Και Τσετζόγλ. Εδώ, πάμε ωραία, ωραία. Καμία και ξημερώνει. Αρχίζει το Μουντιάλ. Πες μου, σε παρακαλώ, εξήγησέ μου το έτσι. Αρχίζει. Βρες μου ένα λόγο γιατί να παίζει ο Καρκαμάνης και να μην παίζει τερματοφυλακάρα μας. Ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο Κατσιαούνης. Τι λες, δεν σου λέει την Αργεντινή. Αρσιάσε τώρα την Αργεντινή. Εδώ μιλάμε σοβαρά ζητήματα. Να σου πω κάτι. Ναι. Θες να σου πω τρεις τερματοφύλακες πιο αδικημένους. Θέλω. Τους πιο αδικημένους όλων των εποχών. Λοιπόν, ναι. Στον κόσμο, έπαιζε, στην Ελλάδα. Έπαιζε. Τώρα με τα πάρω και δεν ήταν και στην ομάδα μου. Φαντάζομαι ότι ήταν στην ομάδα μου. Ναι. Έπαιζε, ρε φίλε, ο Αντώνης Ομίνου. Ναι. Το σεβόμαστε. Το αγαπάμε. Από τον Αλμοπό Αριδέας που ξεκίνησε. Αλλά σέντρα δεν περνάγαμε το βολέ. Αλήθεια είναι αυτό. Ποτέ. Αλήθεια. Και ο μεγάλος ο Οικονομόπουλος, ρε φίλε. Τη ΣΑΕΚ μας είχε δώσει, δηλαδή, κοντζέ μου πρωτάθλημα στο ΆΚΑ. Είχαμε βγάλει 97 τέτοια. 97 τετατέτ είχαμε βγάλει. Και την επόμενη χρονιά, δηλαδή, μας παίρνει τη θέση, ρε. Επειδή κάναμε μια γκέλα που δεν κάναμε καν. Α, μπορεί να το επιβεβαιώσει ο σύντροφος Γεράσιμου. Δεν ήταν καλύτερος ο φίλος Οικονομόπουλος από το Μίνου. Η τερματοφυλακάρα που είχατε. Δεν συγχύνατε με Ανέστη. Λοιπόν, ο Οικονομόπουλος είναι τέτοια περίπτωση, αδικημένο. Ο Κατσιαούνης από τον Καρκαμάνη. Ναι. 17 κλάσεις ανώτερος. Ναι. Και κάτσε να σου πω άλλο ένα. Ποιο άλλο ένα. Τώρα. Ο Θεολόγης Παπαδόπουλος. Πάρτα. Σε ρούμποσα. Εσύ αυτό που είσαι θεσμό με τον Τζόγο, τι να σου πούμε σοβαρά. Που λέει, είπα θα ξεκόψω. Και δεν υπάρχει μέσοδος, δεν υπάρχει παίζω λίγο. Αδερφός. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους. Κατσιαούνης με κίτρινη κάλτσα στη γάμπα, μαύρο παντελονάκι και πράσινη ξέζο στη φανέλα. Κατσιαούνης. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Επίσης, λέει φίλος, μεγάλη μορφή και τεράστια, ο Βαγγέλης ο Χωσάδας δεν έκανε την καριέρα που το έπρεπε. Μπράβο. Είναι αλήθεια. Μπράβο. Ο Βαγγέλης Χωσάδας και το μαλλί του, αυτό το μεγάλο μαλλί, το σγουρό, δεν έκανε την καριέρα που. Λοιπόν, και θα σου πω κι άλλον έναν. Πες μάλλον έναν. Ο οποίος, θέλω να συμφωνήσεις μαζί μου, σε παρακαλώ. Θα δούμε. Όχι, θέλω συγκεκριμένα να συμφωνήσεις ότι ήταν. Πιστεύω θα συμφωνήσω. Ο καλύτερος τερματοφύλακας που έχουμε δει ποτέ. Δημήτρης Δοξάκης. Είσαι αρρώστια. Θα σου έλεγα ότι εντάξει, μπορεί να τα τρώγαμε, αλλά κάναμε τα καλύτερα μπλοντζό. Λάκα κάνεις, ρε. Ρε, εσύ ομορφαίναμε τη φάση. Δημήτρης Δοξάκης, ρε. Ο Έλληνας Γιασίν, ρε. Τι λέμε τώρα. Δοξάκαρος. Πέντε φορές έπεσε στις προσποιήσεις του, πώς είναι, του Τέταρη. Χωρίς να σουστάρει ο Τέταρη. Τι ύψος είχαμε. Δοξάκης. 77 ήμασταν, ίσως. Ναι. Τετωμένοι, αν δεν τονόμασταν καλά. Λοιπόν, πάμε μερικά μηνύματα ακόμα. Μεγάλη αλήθεια από τον Γιάννη. Λέει, πάντα το στόπερ που μαρκάρει αυτόν που του προκάλεσε μετό θα γυρίσει και θα ρίξει ευθύνες σε κάποιον γύρω του. Ναι. Ναι, βεβαίως. Μάρτιν Νοβοσέλατς. Ο Οικονομόπουλος λέει είναι αδικημένος και σαν τραγουδιστής, να τα λέμε. Πώς λέγονταν, Κοέντας ή Κοέντας. Κοέντας. Ο Κοέντας λέει σονάρι. Κοέντας, ρε φίλε. Τι λες τώρα. Λοιπόν, θυμάμαι Κοέντα. Θυμάμαι το όνομα, δεν θυμάμαι φάτσα καθόλου. Τίποτα. Δεν χρειάζεται. Πρέπει να θυμόμαστε όλες τις φάτσες, δηλαδή. Αλμοπός Αριδέας, Οδυσσέας. Ποσειδώνας νέων πόρων. Θυμήθηκε ο Βιαφανής ήρωας.
Φίλε μου, τώρα δεν θέλω να υιοθετήσει τώρα κακοήθειες. Λέει, μην μας θυμίζει το θεολόγι. Αυτά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο θεολόγης ήταν μια κατηγορία μόνος του. Στο 60 λεπτό του Πορτογαλία-Ισπανία, η γυναίκα μου μου έφαγε το σηκώτη να δούμε ταινία. Για αποφυγή κρεματομουρμούρας, άλλαξα κανάλι και στα 35 λεπτά την πήρε ο ύπνος. Χωρίζω. Στο όριο. Δώσ' της άλλη μια ευκαιρία. Ο Δάφκος στη Δόξα στα έτης ήταν αναπληρωματικός του Γκατζιλάκη. Παίρνουμε μεγάλες πληροφορίες αυτή τη στιγμή. Δεν το θυμάμαι καν τον Γκατζιλάκη. Και στη Β' Εθνική λέει ότι Αλκάθρετη Αλτζάχερ και συμφωνώ. Μεγάλη αρρώστια ήταν ο πιερικός του Μπασμπανά, του Γιώτσα, του Πάτε και του Κώστα του Κωνσταντινίδη. Μπορείς ναι. Να αναφέρεις σε παρακαλώ έναν ειδικό, γιατί εκείνα του σατανά τα μηχανήματα. Βάλε ένα S αγγλικό και θα κάνει τη δουλειά μόνο του. Να βάλω ένα. Ένα S. Ναι. Πάτε και θα μπράβο, πήγαινε μπράβο, μετά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έγινε δουλίτσα. Μπράβο. Έγινε δουλίτσα. Άρα καταλάβατε πόσο δύσκολο είναι να βρεις τον κωδικό στο. Μπράβο. Λοιπόν. Έχω πάρει και έχω χάσει δυστυχώς δύο στρατιβάριους με τα χρόνια αυτόγραφα Πολύζου και Λούπου όταν ήρθα να κάνω προπόνηση σε χωμάτων απέναντι από το δημοτικό μου. Αυτά είναι. Ο μη μιλάς δεν είναι απαρέμφατο. Ναι. Δεν στέλνω μήνυμα απλά για να πω ότι ο Δοξάκης ήταν προπονητής μου στον Ήλιο Ιαλισσού στη Ρόδο. Ξύλο με τον προπονητή της αντίπαλης ομάδας σε κάθε μάτσο στο εφηβικό. Αρχίσαμε τώρα, αυτή καλύτερο από τον Κωνσταντίνο. Έχω πάρει και έχω χάσει αυτόγραφα Πολύζου Λούπου όταν είχε έρθει η Μπάρτσα, σε παρένθεση Κόρινθος, να κάνει προπόνηση σε χωμάτινο δίπλα στο δημοτικό. Όχι, ήταν τόσο ωραίο, γι' αυτό το ξαναδιάβασα. Θεαματικός πολύ ο Χρήστος Αρβανίτης, βέβαια. Βέβαια. Δεν κάνουμε τερματοφυλακό κουβέντα στην πραγματικότητα, αλλά ναι, επίσης πολύ θεαματικός ο Αρβανίτης, εννοείται. Τώρα ήταν ο Πουπάκης καλύτερος του Κελεσίδη. Εντάξει, ας μην φτάσουμε, θα έλεγα, να τους συζητήσουμε. Τη Δευτέρα στις 11 αρχίζει στο Μέγκα το Ρετυρέ και δεν έχετε πει τίποτα ακόμη. Ουστ, τα γάρια. Δευτέρα στις 11 το βράδυ. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Όχι, στις 11 το πρωί. Το πρωί. Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί τι έχει το βράδυ δηλαδή. Στις 11 το πρωί. Δεν θέλουμε πρωί. Θυμάσαι ποτέ, περίμενε. Θυμάσαι ποτέ στις επαναλήψεις στο Ρετυρέ να παίζει βράδυ, ποτέ. Όχι, δεν έπαιζε. Ποτέ, σε επαναλήψεις. Φοβόντουσαν μάλλον. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό φοβόντουσαν και ψιλοπονάγανε. Σαν πολύ δεν αργήσαμε φέτος. Εντάξει. Έρχεται τώρα όμως πάνω στην αυτή να συμπληρώσει, να ξεκινάς τη μέρα σου ωραία, να ξεκινάς με Ρετυρέ, να πηγαίνει σε Μουντιάλ. Πόσο κρατάει. Να κάνεις ωραία δουλίτσα το Ρετυρέ. Το Ρετυρέ. Μην βγάζει, Μουντιάλ βγάζει. Είναι πόσο κρατάει το Ρετυρέ, αυτή είναι η ερώτησή σου. Ναι. Για όλη μας τη ζωή είναι η απάντηση. Ναι, για όλη μας τη ζωή, αλλά πόσα επεισόδια βγάζουμε, μην είναι να το πει. Πλάκα κάνεις. Παραπάνω. Πλάκα κάνεις. Πόσα επεισόδια είναι. 4 επεισόδια τη μέρα παίζουμε. 4 επεισόδια τη μέρα παίζουμε και έχουμε και κάβα. Αστεία λες. Λοιπόν, άντε, φύγαμε. Άντε, πολύ έκατσες. Ευχαριστούμε πολύ Κώστα Κυριάκη για λίγο Μπίλη Γερασίμου, Κωνσταντίνα Πανούτσου. Όλους και όλες εσάς, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Χάρη που ήταν εδώ. Καλό σου κού να έχετε. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10 το βράδυ.